Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φατουσκορχοπίδρο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμερα, να κάνουμε κλειστή δίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε! Κοπιάστε στην παρέα μας, ελάτε και σήμερα μαζί μας. Ελάτε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε στο επόμενο δίωρο. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Θα βάλουμε τα ποταπά μας. Θα βάλουμε ωραία δώρα και σήμερα στην κλήρωση για να δώσουμε σε εσάς τη δυνατότητα να πάτε ένα τριήμερο υπέροχο στις Θερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Για σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ να μπείτε στις υγρασίες με το ερωτέτερο σας ήμιση που τόκεται σε εκτίμηση. Και βεβαίως και τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Ελάτε, έχω σήμερα Χρήστο Κιώση που την έχει τόση. Την διάθεση να προσφέρει, την ικανότητα, τη δυνατότητα, την οξυδέρκεια, την ανιδιοτέλεια και κυρίως την αέναη φύση του πάνω στην οποία θα στηρίξουμε την εκπομπή. Καλώς όρισες και σήμερα. Εργάτη AOKNET κονσόλας. Γελάς πουλάκι μου, γελάς. Δεν μου λες εδώ το μπλιμπλίκι για το αρκουδίσιο, φίλε, υπάρχει κάπου. Αγνοείται. Το μαραφέτη. Το μαραφέτη δεν είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη που είναι μπαλαντέρ και μπορεί να παίξει όπου θέλουμε. Όπου θέλουμε η λέξη μαραφέτη. Έχεις ανοίξει και τα δύο. Ναι, ένα δύο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίος είσαι, φίλε. Πολύ δυνατός και πολύ προετοιμασμένος. Έχω να πω ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολάηδης. Ετοιμαστείτε για φεστιβάλ. Πάταγο. Έχω να σας πω ότι οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι συγκλονιστικές από πλευράς δώρων. Φεστιβάλ δώρων από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Δεν φαντάζεστε τι έχουμε ετοιμάσει για σας για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Θέλετε να σας πω έτσι μπαμ. Ηλεκτρική σκούπα Miele. Κουζινομηχανή Kenwood. Smartphone Cubot, γεννήτρια Ατμού Philips, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Sony, καφετιέρα Nespresso Krups, αφιγραντήρα Toyotomi, τάμπλετ Lenovo, κινητά, ιστορίες, κούπες, σουξουμούξου, κλιματιστικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλα αυτά από το κορυφαίο μακράν του Δευτέρου κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Εμείς δεν σας πούμε να μην πάτε στους άλλους, να πάτε όπου θέλετε. Και όπου αγαπάτε και όπου γουστάρετε. Και όπου γουσταρίζετε. Στο τέλος όμως θα εκτιμήσετε βαθύτατα την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Διότι εκεί θα βρείτε τις κορυφαίες μάρκες σε εξαιρετικές τιμές. Αυτά έχω να πω για την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ετοιμαστείτε για το φεστιβάλ που θα ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου. Δεν ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας είναι τα κορυφαία ζαχαροπλαστεία στην πόλη. Στην Καρολή και Δημητρίου, 237 και 163 και έναντι ο ΑΕΔ στο Λαγκαδά, Νικολαίδης. Και σφολιατοειδή τώρα το πρωί με την καφεδιά σας και ψωμάρες το μεσημέρι και γλυκάρες και τούρτες για τα γενέθλιά σας, για τις επαιτίους, για οτιδήποτε θέλετε, τέλος πάντων, για ραβόνες, σούξου μούξου, με απεικονίσεις, τα παιδικά, ό,τι θέλετε και τα παιδάκια, τι θέλετε, τα αγοράκια από Πατρόλ και Νόντι, δεν ξέρω εγώ τι, και Spider-Man και σούξου μούξου, τα κοριτσάκια Frozen και Φραουλίτσα και Twings και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οτιδήποτε θέλετε αποτυπώνετε επάνω στην τούρτα με τον πιο όμορφο τρόπο, πεντακάθαρα όλα και νοστιμότατα. Νικολαίδης, αρτοζαχροπλαστία. Σήμερα, τι κληρώνουμε σήμερα, τζουμ ταρατα τζουμ τριαλαρόλαλα. Με προσέχεις, ποιος είσαι, άκουσε τώρα. Τριημεράκι όπως είπα στις Θερμές, το είπα και νωρίτερα, το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω. Διότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Τριήμερο στις Θερμές στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας Ναούμ. Δύο διανυκτερεύσεις, Δευτέρα ως Πέμπτη πηγαίνετε εκεί. Και κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη, κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Μόνιμος και παντοτινός φίλος και χορηγός και πάντα δίπλα στην εκπομπή. Και φίλος πρώτα απ' όλα. Και θα σας πω γιατί ετοιμάζει και κάτι αυτές τις μέρες, θα σας το επικοινωνήσουμε. Γράφετε FM, αφήνουτε ένα κενό και το στέλνετε στο 54526. Αυτό το οποίο θέλω να ξεκινήσω, αυτό το οποίο θέλω να πω στην αρχή της εκπομπής, δεν έχει να κάνει ούτε με τα μάτς που είδαμε χθες, ούτε με το μάτς που θα δούμε
σήμερα, τίποτα από τα δύο. Θέλω να πω για αυτό τον παλίκαρο που χθες έσκιζε τους ουρανούς της πόλης και μας άφησε άφωνους τον Γιώργο Παπαδάκη, τον επισμηναγό που με το F-16 μας συγκλώνησε χθες. Μας συγκλώνησε, το ξαναλέω. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έπαιζε εκείνη την ώρα τη ζωή του κορώνα γράμματα για να είμαστε εμείς από κάτω και να χειροκροτούμε στην παρέλαση, στη μεγαλειώδη παρέλαση παρεπιπτόντος, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να παίρνει 1.000, 1.100, 1.200 ευρώ άντε. Περηφάνεια για αυτά τα παιδιά που κάθε μέρα κοιμούνται με τις αρβίλες και περιμένουν πότε θα χτυπήσει συναγερμό σε 55 δευτερόλεπτα στη Λίμνο και στα υπόλοιπα ακριτικά νησιά. Σε 55 δεύτερα είναι στον αέρα σε περίπτωση πρόκλησης από τους φίλους, τους γείτονες, τους άσπονδους. Βλέπαμε λοιπόν εχθές να κάνει πυρουέτες, λες και ήταν ένα τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι πλαστικό πάνω από τον ουρανό της πόλης, να περιστρέφεται το αεροπλάνο, να πηγαίνει με την ανάποδη, να κάνει οχτάρια, να κάνει ανάποδα και έλεγες αυτό το παλικάρι που είναι εκεί πέρα μέσα, που σίγουρα έχει μανούλα, που πιθανόν να έχει γυναίκα, να έχει παιδάκια, φεύγει από το σπίτι του κάθε μέρα και παίζει κορώνα γράμματα. Αυτός δεν είναι ένας μικρός ήρωας? Αυτός δεν πρέπει να είναι πρότυπο για τα παιδιά που πηγαίνει και κάνει σωστά τη δουλειά του? Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Και αυτά που είπε υπέροχα για την Ελλάδα, για Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για το φρόνημά μας, μακριά από αντιλήψεις φασιστικές, μακριά από ακραίες απόψεις και ιδεολογίες, αγάπη για την πατρίδα. Όπως και όλος αυτός ο κόσμος που πήγε χθες με την οικογένειά του, με τα παιδάκια του, να χειροκροτήσει, να νιώσει ότι είναι εκεί δίπλα σε αυτούς, να τιμήσει αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, να λέμε ό,τι γουστάρουμε, να ποστάρουμε στα Instagram και στα Facebook και να σουλατσάρουμε ελεύθεροι σε μια χώρα που κάποτε πέρασε δύσκολα. Με πολύ πείνα, με πολύ δυστυχία, με πολλούς βασανισμούς, με μεγάλη έμβεια, με νεκρούς, με σκελετωμένους ανθρώπους, με πολλά πολλά δυσάρεστα και τραγικά πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά δεν τα ξεχνούμε. Δεν τα ξεχνούμε. Αυτή είναι η μία είδηση που θέλω να πω. Η άλλη, περιμένουμε να δούμε και να διευκρινίσουν τι έγινε με τον Κωνσταντίνο Κατσιφά, τον 35χρονο με την καταγωγή από τα Ιωάννινα, ο οποίος ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ύψωσε την ελληνική σημαία σε στρατιωτικό νεκροταφείο στο χωριό Βουλιαράτες και εκεί έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών των Αλβανών. Περιμένουμε να μάθουμε διευκρινίσεις, γιατί λέει πυροβόλησε και αυτός και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι, ξέρω ότι επέλεξε ανήμερα της Εθνικής Επετείου να πάει να βάλει εκεί τη σημαία και το πλήρωσε με τη ζωή του. Αν αυτό δεν λέγεται αυτοθυσία για την πατρίδα, πώς λέγεται? Πώς λέγεται? Επέλεξε να πάει εκεί και να κάνει αυτή την πράξη. Και ήξερε ότι πιθανότατα, εφόσον δεν μπλακεί σε αυτό, εφόσον θα κάνει αυτή την ενέργεια, δεν θα φύγει ζωντανός από εκεί. Αυτά. Περιμένουμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Περιμένουμε να μάθουμε από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική κυβέρνηση, τι συνέβη εκεί. Αυτά τα δύο ήθελα και όφυλα να τα πω στην αρχή. Πάμε στα αγωνιστικά. Πάμε στα τόσο ασήμαντα μπροστά σε αυτά τα άλλα. Παρεπιπτόντως, ο Ιταλός πρόεδρος λέει ζήτησε συγγνώμη 70 χρόνια μετά. Εντάξει, ψιλοκαθυστερήσανε λίγο και όσοι, συγγνώμη, εντάξει ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, συγγνώμη, με μια συγγνώμη τώρα σου λέει οκ, εντάξει. Έτσι είναι. Πάμε στα δικά μας. Είχα κι εγώ μια λαχτάρα σήμερα να παίξω τον ύμνο του Άρεος, του συμπολίτη που είχα πει ότι άμα πάρει έστω και έναν βαθμό απέναντι σε Άκη Ολυμπιακό, θα την τηρήσω την υπόσχεσή μου, να ξέρετε. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Καμία περίπτωση.
η σβηστή χάρτινη, σβηστή η ΑΕΚ χθες, έριξε έτσι για πλάκα 4 γκολ σε αυτόν ο οποίος ερχόταν, σε αυτόν ο οποίος έβγαλε τόση αλαζονία πριν το μεταξύ μας παιχνίδι. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Η σβηστή, το ξαναλέω, η σβηστή ΑΕΚ. Η σβηστή χάρτινη. Και βέβαια αποδείχθηκε αυτό που λέμε όλες τις μέρες, ότι το μάτς της χρονιάς για αυτούς ήταν το μεταξύ μας παιχνίδι. Εκεί σκίστηκαν. Και τώρα, χθες είδαμε ότι ένας υγιεινός περίπατος. Ένας υγιεινός περίπατος για τη χάρτινη. Και βέβαια βγήκε μετά και ο Μελισανίδης περιχαρής και σήμερα στα πρωτοσέλιδα ταγκό, Αργεντινή, Μπόκα, αυτά, διάφορα τέτοια. Έτσι είναι. Και φυσικά και έβαλε το ποστάρισμα με τα δύο κίτρινα χέρια που το ένα σφίγγει το άλλο, ο μικρός Σαββίδης. Αυτά. Εγώ το λέω και το εννοώ. Και δεν υπάρχει αυτό, ούτε ηρωνία ούτε τίποτα. Στον πρώτο βαθμό που θα πάρει ο συμπολίτης απέναντι σε ΑΕΚ ή Ολυμπιακό, θα μπω με τον ύμνο του Άρη. Έτσι απλά. Τα είπα και στο φίλο μου τον Περιπτερά πρωί-πρωί, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα θα δεις και θα δεις που θα πάω και θα δεις που θα τιμήσω την ιστορία μου και τέτοια. Δεν το είδαμε χθες. Να το πούμε έτσι απλά, δεν το είδαμε. Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε και στην ομάδα μας, εκεί που πλησιάζουμε τα 12.000 μέλη, εκλεκτά ως επί το πλείστον, λέω, γιατί μπαίνουν και άνθρωποι μέσα που δεν κατανοούν το πνεύμα μας, γι' αυτό και φεύγουν όπως έρχονται. Και έτσι απλά, αυτό που γράφει ο Κολομπάμπουε, κάνε το 30 στα 30 σήμερα και στείλ τους όλους. Στείλ τους όλους. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Σήμερα λοιπόν, γιατί αρκετά ασχοληθήκαμε με το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι δεν είναι ο αντιπαλός μας, ο Άρης, το καταλαβαίνετε. Απλά επειδή είχε προηγηθεί όλη αυτή η κλιμάκωση, όλη αυτή η ένταση από μέρους τους, ότι ήρθαμε, ότι θα σας κάνουμε, θα σας δράνουμε κτλ. Περιμένουμε, όπως έγραψε και η Μαρία χθες πολύ ωραία. Ρε παιδιά, θέλαμε να σας υποστηρίξουμε σήμερα, αλλά βοηθήστε μας λίγο κι εσείς. Δεν νομίζω ότι βοηθήθηκε. Αβοήθητος ήταν. Αβοήθητος. Και όπως έγραψε και ο Γιώργος ο Καστανιώτης χθες το βράδυ, τελικά του είπαν: εμείς θα χάσουμε από όλους για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εμείς θα το πάρουμε το πρωτάθλημα και ας χάσετε εσείς από όλους. Ή όπως είπε και ο προφήτης Σιώπης. Όλα μπήκαν μέσα, 28 Δεκάτου 2018, αυτός που θα πηδούσε στην κερκίδα. Αυτά που λέτε. Πάμε στα δικά μας. Σήμερα το βράδυ, 9.30 το έβαλαν το μάτς, δεν καταλαβαίνω, 9.30 ώρα, δευτεριάτικα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, αντιμετωπίζουμε μία ομάδα η οποία τόσο ύπουλη όσο καμία άλλη στο παρελθόν μας έχει βλάψει, μας έχει κλέψει, μας έχει χαντακώσει, μας έχει τρυπήσει, όσο λίγοι. Ντεμέκ φίλος, ο Τουίτη, που έμπαινε αγκαλιασμένος με το δικό μας, που πραγματικά είχε όλη την καλή διάθεση να συμπεριφερθεί πολιτισμένα, να καθαρίσει το ποδόσφαιρο από τις συμμορίες και τις εγκληματικές οργανώσεις, έμπαινε λοιπόν αγκαλιασμένος και το ίδιο χέρι που του ακουμπούσε την πλάτη, το ίδιο χέρι πήρε όλη τη σειρά σαμουράι, από το πιο μικρό που καθαρίζει το λεμονάκι, να πούμε, και την παρανυχίδα, μέχρι το πιο μεγάλο που σφάζει το αρνί το Πάσχα, όλη τη σειρά, την έμπηξε στην πλάτη του Ιβάν και του ΠΑΟΚ. Είναι αυτοί οι οποίοι μας έκαναν το φίλο και πήραν τον πρωταθλητή και το γάβρο από τους φίλους τους, τους αιώνιους φίλους τους, και πήγαν στο ΚΑΣ για να αφαιρεθούν 15 βαθμοί από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από ειδική βαθμολογία να αφαιρούνται βαθμοί. Κερδισμένοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κερδισμένη η διαφορά για να έχεις αυτούς τους βαθμούς, μείον 15 ήταν. Είναι αυτοί οι ίδιοι που πέρσι πέρασαν πριονοκορδέλα, εξεφτέλησαν, λιδόρισαν, διαπόμπευσαν τον Ιβάν και τον ΠΑΟΚ μέσα από τα δελτία ειδήσεων, με μισά ώρα αφιερώματα, βγάζοντας τόσο χολή, βγάζοντας τόσο αποθυμένο, βγάζοντας τόση λύσα κακιά εις βάρος ενός ανθρώπου
που πραγματικά είχε τον καλύτερο σκοπό για το ποδόσφαιρο. Καμία φιλία, καμία συμμαχία με δάφτους. Ούτε με αυτούς, ούτε με τους άλλους. Με κανέναν. Αυτά λέγαμε και πριν από 3-4 χρόνια για τον Αλαφούζο. Αυτά που λέγαμε και πέρσι για τον Μελισανίδη. Έτσι. Αυτά που εννοείται ότι λέμε και για τον Μαρινάκη. Πουθενά. Έρχονται λοιπόν αυτοί σήμερα. Έρχεται το σωματείο το οποίο θα έπρεπε να παίζει στη Β' στη Γ' Εθνική, αλλά επειδή σύσσωμο όλο το σύστημα βάλθηκε να το σώσει, αλλάξαν τον νόμο, ψηφίσανε, ξαναψηφίσανε, κάναν ράναν για να είναι σήμερα και να παίζει στην κατηγορία. Δεν τρώμε το παραμυθάκι για τα μωρά του Δόνη, γιατί είναι μεγάλη απάτη αυτό, πέρα από 3-4 πιτσιρικάδες δηλαδή, οι υπόλοιποι μια χαρά είναι. Ούτε ο Διούδης, ούτε ο Κολοβέτσιος, ούτε ο Κορμπέλης, ούτε ο Μακέντα, ούτε ο Ινσούα είναι μωρά σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Και ούτε οι υπόλοιποι που είναι στον πάγκο. Ο Οικονόμου, ή αν παίξει, ή ο Γιώχανσον, ή δεν ξέρω ποιοι. Κανένας τους δεν είναι μωρά. Μωρά είναι 2-3. Άρα, πρώτον, το παραμύθι, τον υπνοτισμό, ότι έρχονται τα πιτσιρίκια και εντάξει μωρά τα πιτσιρίκια, τα έχουμε. Δεν το τρώμε. Σε καμία περίπτωση. Άρα αυτό το ξεκαθαρίζουμε εκ των προτέρων. Πρώτον δηλαδή. Δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση την κατάσταση. Και τι λέμε συνέχεια εδώ και μήνες. Ρεμάλια. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά ρεμάλια. Έτσι. Αυτό. Αυτό. Το μάτς με τη Βίντι να είναι μια κακή παρένθεση. Να είναι η εξαίρεση. Και πάμε σήμερα να πάρουμε το παιχνίδι και να συνεχίσουμε το σερί στο πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος, προσιλωμένοι σε αυτόν, με απόλυτο σεβασμό σε κάθε αντίπαλο, χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση. Το είπε ο Περιπτεράς. Πόσο δίκιο έχεις λέει για την αλαζονία, Αριανός. Του είπα. Το λέω όχι μόνο για σένα, το λέω και σε εμάς. Όπου βλέπω αλαζονία και έπαρση, τιμωρείται, να το ξέρεις. Νομοτελειακά. Άχαστο, 1-0-5, όποιος βγάζει γλώσσα προκλητική, όποιος γίνεται αλαζόνας και μάλιστα χωρίς υπόβαθρο, χωρίς λόγο, αν πεις υπάρχει αλαζόνας με υπόβαθρο, ναι, όταν είσαι πολύ δυνατός, μπορεί να σου επιτραπεί. Όταν όμως δεν έχεις κάνει κάτι και παρόλα αυτά βγαίνεις προκλητικός και βγάζεις γλώσσα, θα τιμωρηθεί αυτό το πράγμα. Και δεν το λέω με κανένα ίχνος κακίας, το λέω και για εμάς όταν έχει συμβεί. Όπου νομίζουμε ότι τώρα γίναμε η υπερομάδα και τώρα θα μπαίνουμε έτσι και με ύφος και μπλαζέ συμπεριφορά, την πληρώσαμε και την πληρώνουμε. Άχαστο είναι αυτό, παιδιά, άχαστο. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα παιχνίδι το οποίο εμείς το κάνουμε εύκολο. Μπαίνεις, το καθαρίζεις νωρίς, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα. Τέλος. Εμείς περιμένουμε σήμερα η ομάδα να δείξει το καλό της πρόσωπο. Περιμένω ένα μεγάλο παιχνίδι πάλι από τον Δημήτρη Πέλκα. Ένα παιχνίδι εφάμιλο με αυτό που έκανε πέρσι με το Βάζελο, που ζωγράφισε δύο από τα ωραιότερα γκολ που έχουμε δει τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Τούμπα. Με το ψιλοκρεμαστό, με τη λόμπα έξω τη μεγάλη περιοχή μπροστά στη θύρα 4 και στην απέναντι εστία που τους περνάει όλους, τους περνάει και τους επόμενους που βρίσκει και βάζει ένα γκολ ποίημα. Περιμένουμε μια μεγάλη εμφάνιση από σένα. Δημήτρη Πέλκα. Και όχι μόνο από σένα. Από όλους σήμερα περιμένουμε να καταλάβουν πόσο στεναχώρησαν τον κόσμο με το μάτς στο Europa League. Περιμένουμε να μας δείξουν ότι διδάχτηκαν από το μάθημα, το σκληρό μάθημα επί της Βίντη μέσα στην Τούμπα, ότι κατάλαβαν πως σε κανένα μάτς δεν πρέπει να πηγαίνεις χαλαρός, να υποτιμάς τον αντίπαλο, να μην δείχνεις ότι 100% είσαι εκεί, σώμα και ψυχή. Αυτό περιμένουμε σήμερα από αυτούς που θα παίξουν. Πιθανότατη ενδεκάδα. Ο Πασχαλάκης, κάτω τα δοκάρια, εξακολουθώ να λέω, θεωρώ ότι είναι
αν όχι ο καλύτερος, μέσα στους καλύτερους goalkeepers στην Ελλάδα. Το τι λένε άλλοι είναι δικαίωμά τους. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Μου έδωσε πολλούς πόντους ο Πασχαλάκης. Μέσωσε πολλές φορές ο Πασχαλάκης. Και δεν πάω πέρσι, μέχρι και πρόσφατα. Άλλο μάτς τα βλέπαμε, άλλο αποτέλεσμα πιθανόν να υπήρχε στο Χαριλάου αν δεν έπιανε το πέναλτι. Μην ξεχνάμε εύκολα με ένα γκολ που θα φάει. Απλά περιμένουν κάποιοι στη γωνία να ασκήσουν τις σάρκες των παιχτών. Πασχαλάκης κάτω τα δοκάρια. Δεξιά ο Μάτος. Πεσμένος κι αυτός, περιμένουμε ένα μεγάλο μάτς σήμερα. Αριστερά επανέρχεται ο αρχηγός. Πόσο κομβικός, πόσο σημαντικός, πόσο καθοριστικός είναι στο πώς αναπτύσσει η ομάδα, στο τι βεβαιότητα σου δίνει όταν ξεκινάει τις επιθέσεις από πίσω. Τι ηρεμία νιώθω όταν είναι στο αρχικό σχήμα. Ακόμα και ο ντεφορμεύει η Ερήνια, λέω, που δεν είναι στην κατάσταση που ξέρουμε και που ήταν μετά τον τραυματισμό του. Ακόμα και ο μέτριος Βιερίνια είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Το δίδυμο το αμυντικό δεν σπάει. Βαρέλα Κρέσπο, το έκανε το λάθος του Κρέσπο. Δικαιούται και αυτός σε δύο άριστους μήνες. Σε δύο μήνες που έχει κάνει υποδειγματικές εμφανίσεις, εξαιρετικές, που τον έδειξαν MVP, να κάνει και αυτός λάθος. Τέλος, το λάθος σου έγινε με τη Βίντι. Μπροστά, αμυντικό δίδυμο, δίδυμο αμυντικών χαφ, μπροστά από το αμυντικό δίδυμο. Κάνιας και Βέρμπλουμ λογικά σήμερα. Ο Μαωρίσιο είναι τραυματίας, ο Σάχοφ ήταν από τους χειρότερους προχθές, την κλώτσε την ευκαιρία, πολλές φορές έχουμε πει. Δείχνει ο Σάχοφ να έχει συμμορφωθεί με την ιδέα της ρεζέρβας. Μπαίνει και όταν μπαίνει, και όταν του δίνεται η ευκαιρία, είναι βασικός, παρουσιάζει ένα νοχελικό πρόσωπο, σχεδόν δεν έχω όρεξη. Δεν με ενδιαφέρει. Το χειρότερο δεν είναι ένας παίκτης να είναι κακός, είναι να δείχνει αδιάφορος, να δείχνει ότι δεν τον νοιάζει. Αυτό μου έδειξε εμένα ο Σάκοφ, ο οποίος πάμπολες φορές έχει ακούσει καλά λόγια από όλους μας. Γιατί μπήκε και στο τέταρτο που έπαιξε έβαλε ένα γκολ, συμμετείχε, σκύλιασε. Δεν το δείχνει αυτό πλέον ο Σάκοφ. Δεν ξέρω αν έχει πάρει απόφαση ότι θα φύγει, ότι δεν το ανανεώνεται το συμβόλαιο, ότι κουράστηκε να μην είναι βασικός. Ενώ πάντα το λέγαμε, ότι είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου που μπαίνει και τα δίνει όλα όσο του ζητηθεί. Όσο του ζητηθεί. Μπαίνει λοιπόν ο Βέρμπλουμ, ο οποίος μετά από μια μακρά περίοδο διακοπών το καλοκαίρι ήρθε με καθυστέρηση, ήρθε ανέτοιμος, ξεκάθαρα φάνηκε αυτό και για πρώτη φορά στο Χαριλάου έδειξε ότι είναι κοντά στο να είναι έτοιμος. Δεν ήταν κακός, δεν ήταν όμως και καθοριστικός. Σήμερα είναι η ευκαιρία να κάνεις και εσύ ένα μεγάλο παιχνίδι. Διότι για τις δυνατότητές σου, για τις ικανότητές σου δεν υπάρχει, δεν τίθεται τίποτα ένα αμφιβόλο. Γνωρίζουμε τι μπορείς να κάνεις, αλλά σε εμάς δεν το έχεις δείξει ακόμα. Το ξέρουμε από την πορεία σου τα προηγούμενα χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κάνε σήμερα μια μεγάλη εμφάνιση, την περιμένουμε. Δείξε ότι άξιζε τον κόπο και η αναμονή και τα πολλά λεφτά και η αναβλητικότητα και όλα αυτά. Ότι τα άξιζαν. Τώρα από εκεί και πέρα στα άκρα, λογικά αριστερά θα είναι ο Μπίσεσβαρ. Δεξιά ο Ζαμπά, αν και παίζει εκεί και του Λιμιού, όπως και του Ουάρντα, δηλαδή υπάρχουν τόσες εναλλακτικές λύσεις. Ο Πέλκας θα είναι στο 10 και είπα σήμερα περιμένουμε ένα μεγάλο παιχνίδι, να επανέλθεις στην κατάσταση που ήσουν και μπροστά ο μεγάλος Παστελωτής, ο άνθρωπος που ό,τι και να γίνεται, όσο και να ντεφορμάρονται, έρχονται, φεύγουν οι ντεφορμέ. Αυτός εκεί, τη δουλειά του, στο 9. 4-2, 3-1. Λογικά είπε ο Ρασβάν ότι οι παίκτες έχουν παίξει 17 παιχνίδια υψηλής έντασης. Σκεφτείτε, είμαστε τον Οκτώβριο και έχουν παίξει 17 μάτς. Ένας ολόκληρος γύρος και παραπάνω. Ένας ολόκληρος γύρος. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Τραγική η Ρεάλ. Η ομάδα μου στην Ισπανία άρπαξε ένα τάλιρο. Φεύγει εκεί ο Λοπετέγη. Έρχεται από ό,τι φαίνεται ο Κόντε. Δεν είναι έτσι εύκολο να αντικαθιστάς τις σπουδαίες προσωπικότητες. Ούτε ο Κριστιάνο είναι αμεληταίος για να λες «Εντάξει, τώρα έφυγε και τι έγινε». Πού θα τον βρεις τον Κριστιάνο.
το πάθος του, την τρέλα του, τα πολλά του γκολ. Την προσωπικότητα του, μόνο και μόνο που το φοβούνται οι αντίπαλοι. Και βέβαια αυτή η τεράστια μορφή που καθόταν στον πάγκο. Και τους παίχτες που τώρα φαντάζουν μέτρη, ο Νάτσο, ξέρω εγώ, ο Ασένσιο, όλοι αυτοί που είναι τώρα στην εντεκάδα και μοιάζουν μέτρη, φαινόντουσαν στα χέρια του Ζιντάν σαν υπερπαίχτες. Δύο τεράστιες προσωπικότητες που έφυγαν και γι' αυτό καταραίει η Ρεάλ. Ζιντάν δεν υπάρχει δεύτερος. Τι Λοπετέγη και ποιος Λοπετέγη τώρα. Αυτά, ο Κουλούρης, τα λέω μπαμ μπαμ τώρα γιατί θέλω να ανοίξω γραμμές μετά. Ο Κουλούρης σκοράρει κατά ρυπάς, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Μακάρι, αν και είπαμε άλλο το βάρος φανέλας, άλλες υποχρεώσεις ενός ατρομήτου, άλλες του ΠΑΟΚ, είναι τελείως διαφορετικό. Σπουδαία η ΚΑΠΑ 19-3-2, το Βάζελο, πάρα πολύ σημαντική νίκη. Θλιβερή ήττα στο μπάσκετ από τον Νεοφώτη στο Χολοαργό, εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, δεν γίνεται αυτό να συνεχίζεται έτσι. Και από εκεί και πέρα, προχωράμε σε όλα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εντός ολίγου. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε! Μπουκάραμε, μπουκάραμε, μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε γραμμές στον αέρα. 2310-287-888. Μην ξεχνάτε ότι το τρέξιμο ξεκίνησε για τα καλά και ψάχνετε τον πιο εύκολο τρόπο να πραγματοποιήσετε τις μετακινήσεις σας. Γι' αυτό σας βρήκαμε την τέλεια λύση, η οποία είναι η Avis Flex. Προσφορά μηνιαία συνοικίας αυτοκινήτου της Avis από 8,5 ευρώ πουλά, δηλαδή 2 καφέδες. 8,5 ευρώ τη μέρα, με την οποία οδηγείτε αυτοκίνητο με το μήνα και έχετε πληρωμένα τα πάντα. Ασφάλειες, τέλη, αρχές, τέλος, τέλη, σέρβις, αυτοκινήτου, τα πάντα όλα. Ξέγνιαστα. Μην χάνετε λοιπόν τον χρόνο σας, είστε ιδιώτες, είστε επαγγελματίες, επισκεφτείτε τώρα το www.avis.gr, επιλέξτε ανάμεσα στα νεότερα μοντέλα αυτοκινήτων της αγοράς για μηνιαία ενοικίαση αυτοκινήτου από 8,5 ευρώ πλα τη μέρα. Θυμηθείτε μόνο Avis. Αυτή είναι η λύση σας. Λοιπόν, πάμε να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας, θα δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Ναι! Γεια σας. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το ναι, καλώς το ναι. Καλώς το Υποκράτη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είπα να πάρω πρώτος τηλέφωνο γιατί ήμουν αγωγή την τελευταία φορά. Κάτι λέω μπας και... Άριστα έπραξες. Συνεχίσου. Άριστα, ναι, άριστα, ναι. Άριστα. Έπραξες, γιατί άριστα. Αρχίζουμε από σήμερα, να αρχίσουμε από σήμερα τα παστελώματα. Κατάλαβες, από σήμερα. Μην περιμένουμε Σαββατοκύριακο. Όχι. Από σήμερα. Νίκη σήμερα, νίκη με το Βάζελο, οπωσδήποτε νίκη. Όχι σήμερα. Με τους μπέμπιδες που λένε. Βέβαια, σε παρακαλώ. Με την ομάδα του Αλαφούζο. Παρεπιπτόντος, Τσανδαράκο, Γλωσσίτσα, εδώ έγινες άνθρωπος. Δεν είναι και Μπαρτσελόνα ο ΠΑΟΚ. Σόπαρε, εσύ που το λες, τι είσαι, ας πούμε. Τι έχεις κάνει στην καριέρα σου. Τι εκτόπισμα έχεις, τι λόγο έχεις. Ρε Τσανδάρη, άκουρε ο Τσανδάρης, ρε. Μίλα με σεβασμό για αυτούς που σου έδωσαν πρώτη την ευκαιρία. Μη λες να τίποτα. Παίξεις. Μη μιλάς καθόλου. Είμαι σε άλλη ομάδα. Τώρα τελείως. Δεν είναι και Μπαρτσελόνα ο ΠΑΟΚ. Εσένα περιμέναμε. Νομίζαμε ότι είμαστε Μπαρτσελόνα, ρε. Σόπαρε, Τσανδάρη. Σόπαρε, Τσανδάρη. Σε παρακαπή. Πήγε στο Γαύρο, τον πέταξαν σαν στη Μένη Λεμονόκουπα. Πήγε αυτό, στον Πανιόνιο, δεν έπαιξε ποτέ. Και τώρα σε μάζεψαν εκεί πέρα, επειδή δεν είχε άλλη ομάδα, γι' αυτό λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει, ρε Πιτσιρίκο. Δεν βλάπτει. Δες λίγο την εξέλιξή σου. Σε παρακαλώ πολύ. Όποιος πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να το σκέφτεται διπλά και τριπλά. Έτσι, σε παρακαλώ. Έτσι ακριβώς. Και η τιμωρία πια είναι μέσα στο γήπεδο. Τιμωρία είναι μέσα στο γήπεδο. Αυτό ακριβώς. Ρίξ το στριάγκολ. Τελείωσε. Είδες οι άλλοι και πάθανε. Φυσικά. Ήρθανε με εμάς, έκαναν λοιπόν επιστράτευση, πήγαν στο άλλο μπάμπου. Όταν είδα το πρώτο γκολ, είδα φάση. Καλά, ρε λέω. Δεν το μαρκάραν αυτοί. Τι έγινε, πήρε την μπάλα και λες το έκανε. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα λες και ήταν αυτός, πώς το λένε, ο Πογέ, πώς το λένε. Σαν τριαντάφυλλο. Αλλά Κώστα, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Τα ξέρουμε. Αυτοί δεν τα καταλαβαίνουν. Κάνουν πως δεν πειράζει. Πέρσι δηλαδή ξεχάσαμε να κερδίσουμε τους δικαστές. Φέτος θα τους κερδίσουμε και αυτό. Και αυτός δεν γλιτώνουν. Όλους. Δεν γλιτώνουν. Και όπως είπα και άλλη φορά, μην περιμένετε από άλλους. Εμείς δεν περιμένουμε ό,τι από κανέναν. Εμείς. Τελείως. Απλά πράγματα. Απλά. Λοιπόν, Κωστάκη, να πω και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο για χτες. Αυτό το παιδί που είπες, ευτυχώς που υπάρχουν Ήκαροι σαν τον Σμιναγή, σαν τον Παπαδάκη και κρατάνε λίγο τη σημαία ψηλά. Γιατί βλέπουμε πολλά παράξενα γύρω μας, φίλε. Ουρκώσαμε χθες. Δηλαδή βλέπουμε και σαλτέρνουμε. Τι έκανε το παιδί, δηλαδή.
Αυτός ο άνθρωπος, λέω τώρα, τι κάνει αυτή τη στιγμή, αυτός είναι όπως είπες, με ένα χιλιάρικο, αντί να πάρουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι, παίρνουν κάτι άλλο να πούμε. Σκάσανε κάτι άλλοι σαλιά. Να τρώνε λεφτά από τις μίζες για τα εξοπλιστικά, για τα προγράμματα και το παιδί αυτό χαιρετάει το πρωί τη μάνα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα φυλάει σταυρωτά και φεύγει και λέει 50-50. Εδώ οι άλλοι πηγαίναν στα ίμια. Οι άλλοι πηγαίναν στα ίμια, οι βατραχάνθρωποι, για μας, για την Ελλάδα να μας προστατέψουν και όλες επί την πήρε τη σημαία να πούμε ο αέρας. Ευχαριστούσε τους Αμερικάνους. Να λέμε τώρα. Αυτός ο κύριος Πάγκαλος, μετά ποιος το είπε αυτό, που είπε ότι η Θεσσαλονίκη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας, αλλά δεν είναι όλοι Ελληνικοί. Να λέτε, δείτε και τον ΠΑΟ. Κατάλαβες. Γι' αυτό στέλνει ο Μαλεζάς, Τελάρα. Πρέπει να πιάσει τα παιδιά σήμερα με το δικό σου τρόπο να τα πεις. Για αυτούς όλους, για αυτές όλες τις παλιοποιότητες, τρία γκολ, τελείωσε. Μόνο εμείς είμαστε εδώ πέρα που μπορούμε να προστατεύσουμε τη Βόρεια Ελλάδα. Κανένας άλλος, δυστυχώς. Μόνο εμείς είμαστε απέναντί τους. Όλοι οι άλλοι γίνανε φιλαράκια τους. Τα κίμια τους, τελείωσε. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. 4,76 Κωστάκη. Σε έβαλα ήδη. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Φιλιά. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι! Γεια σας! Ναι, σε εσάς μιλάμε! Καλημέρα! Σε εσάς μιλάμε! Εβδομάδα. Καλή εβδομάδα! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Μόνο 30 στα 30! Μόνο 30 στα 30 για να καλύψουμε και όλες τις λαμογές και όλες τις πιθανές απάτες και οτιδήποτε σχεδιάζουν στο βρώμικο μυαλό του. Μόνο έτσι, αδερφέ! Μόνο έτσι! Και μόνοι μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνοι μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνοι μας εννοείται. Αλλά... Κωστή, αν πούμε αυτό που θα πούμε, λες να πάρουν το μεσημέρι και να πούνε ότι προάγουμε τη βία. Δεν ξέρω. Δηλαδή, το περιμένω αν πω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι διαμαρτυρόταν ο συμπολίτης, λέει, γιατί έφαγε, λέει, πρόστιμο και είναι, λέει, ντροπή, δεν θέλουν τον κόσμο στα γήπεδα, επειδή είχε ένα πανό που έδειχνε κάποιος με μολότο φαριανούς να καίνε το Μακεδονία Παλάς, αυτό, ας πούμε, προάγει, το εφαγωνίζεσαι, είναι... Φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι. Προφανώς έτσι. Άρα άδικη η τιμωρία του συμπολίτη. Παιδιά, δεν προάγουμε εμείς τη βία. Προτείνω να μην χάσουμε άλλη ενέργεια. Γιατί σήμερα το μυαλό μας πρέπει να αναλύει. Ένα λεπτάκι. Αυτό, ένα λεπτάκι έτσι. Δεν ξέρω. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Το καταλαβαίνεις. Απλά υπάρχει ο κίνδυνος πάλι το μυαλό μας και η προσοχή μας και η ενέργειά μας να είναι αλλού, εκεί που δεν πρέπει. Φροντίζουν οι τζανδάριδες να μην φύγει το μυαλό του αυτού. Εγώ ελπίζω βέβαια σήμερα η Τούμπα να μην θυμίζει βιντεότων, έτσι. Ναι. Όχι μόνο η ομάδα, γιατί και η ατμόσφαιρα ήταν για τα πανηγύρια την Πέμπτη. Για να είμαστε όλοι σωστοί με τον εαυτό μας. Λοιπόν, άμα πω ας πούμε ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος που είναι προσωπικός κολλητός φίλος και μάναζερ του Ζουνίδη και είναι και τεχνικός διευθυντής, δεν πολύ στεναχωρήθηκε ας πούμε από την χθεσινή ήττα. Θα είμαι προβατοκάτορας, προβοκάτορας. Αν πω ότι αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε ένας αντίπαλός σου σε ένα παιχνίδι και έβαζε τον αμυντικό του χαφ για πρώτη φορά σε στόπερ, ενώ είχε δύο στόπερ στην άμυνα και έτρωγε ντόρτια, θα μας βγάζαν τα κουδούνια όλη την εβδομάδα, Κωστή μου, και όλο τον χρόνο. 100%. Ότι παίζουμε φιλικά και τα στήνουμε. 100%. Αυτά αντιμετωπίζουμε λοιπόν, για να καταλάβετε τι αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ και πόσο το λασπώνω για οτιδήποτε κάνει. Γι' αυτό άλλο, λοιπόν... Για Κωστή μου, ναι. για μια ολόκληρη εβδομάδα, δύο εβδομάδες, λέγαν ότι είναι κλοπή των βαθμών και μας κλέψανε και ήρθανε οι εξωγήινοι και κάνανε επεισόδια και η αστυνομία γράφει ψέματα. Ναι. Και βγαίνει ο ίδιος ο Μελισανίδης, ο ίδιος. Και του ρίχνει μία στη μάπα και λέει ότι σε κάθε αγώνα κάνουν τα ίδια. Ο ίδιος. Υπάρχει στην ομάδα μας, το έχει βάλει ο Παναγιώτης, ο Γκουνταμάνης. Ακούστε τι λέει. Ακούστε, λέει ο ίδιος ο Μελισανίδης. Έχουμε αποτύχει με τους οργανωμένους οπαδούς, αφού νωρίτερα τους έχει πει ότι θα φύγει ο Σιμόες. Εγώ δεν δίνω πάνω από 4,5 εκατοστάρικα για κανέναν. Λέει, τώρα δεχτήκαμε μια σκληρή τιμωρία με αυτά που κάνουν. Κάτι πρέπει να κάνουμε δραστικά. Δεν γίνεται να βγαίνουν σε κάθε μάτ στο ημίχρονο για να κάνουν επεισόδια μόλις δουν μάτ και να πετούν μολότοφ. Τι είναι αυτά. Τώρα και με την Bayern Μονάχου έγιναν μέσα στο γήπεδο κάποια πράγματα. Και δεν ξέρουμε αν θα μας ανοίξουν τις εξέδρες με τον Άγιαξ. Τι να πω πια. Κάτι δεν λειτουργεί καλά με τους οργανωμένους και γενικά με το οργανωμένο κομμάτι. Εκεί έχουμε κάνει λάθος και το παραδέχομαι. Μόνοι τους κελαϊδάνε.
Κωστή μου, έγιναν τίποτα και πέρυσι στο Πάο Κάι και διακόπηκε το μάτι των καπνογόνων. Αλλά τότε η αστυνομία τα άπνιξε. Τότε φίλε, πήγαινε, πήγαινε τρένο για πρωτάθλημα η Χάρτινη, κατάλαβες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδερφέ. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γι' αυτό σήμερα θέλει όσοι περισσότεροι μπορούν, αν και η ώρα δεν βολεύει τον κόσμο την επαρχία, να γεμίσουμε την Τούμπα. Να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στην ομάδα, έτσι. Είτε παίζει καλά, είτε μέτρια, είτε άσχημα. Ακριβώς. Γιατί ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Μένετε μία μάχη. Μένετε μία μάχη. Έτσι. Ναι, με την κριτική μας. Ναι, με τις διαφωνίες μεταξύ μας. Ναι. Όχι όμως να φτάσουμε σε διχασμό. Όχι να φτάσουμε και πάλι σε ζωστρέφεια. Όχι μόνοι μας να αποδομούμε την ομάδα. Όχι μόνοι μας να βγάζουμε τα μάτια μας και να χαίρονται οι άλλοι απέναντι, επειδή και πάλι τρογόμαστε μεταξύ μας. Κατανοητή και η κριτική, σκληρή, σκληρή κριτική όταν η ομάδα δεν παίζει. Ναι, δεν χαϊδεύουμε κανέναν. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να λιβανίζουμε μόνιμα. Σε κανέναν. Όχι όμως το άλλο άκρο, ρε παιδιά. Όχι όμως το άλλο άκρο. Όχι ισοπαίδωση και όχι συνέχεια ίντριγκες και να τρώμε το παραμύθι όλων αυτών που βλέπεις τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται. Ακριβώς. Έγινε, Χριστάρα. Γεια σου, Κολομπάμπουε. Όλοι το βράδυ στο ναό. Όλοι στην Τούμπα το βράδυ. Παρότι η ώρα δεν βολεύει, δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Στελάρα. Καταρχήν να πω για την επαρχία, γιατί από επαρχία παίρνουμε από σέρες. Ναι. Ότι εμείς και την Πέμπτη ήμασταν εκεί και σήμερα το βράδυ θα μας εκεί. Ξέρω, φίλε μου. Το ξέρω. Απλά με ξενύχτη... Εγώ δεν λέω για μένα, ναι. Λέω για άλλους που έρχονται από μακριά να μην ξενερώσουν τον κόσμο που έρχεται και από μακριά. Δηλαδή την Πέμπτη, ναι, ναι. Εγώ δεν είδα προσπάθεια από κάποιους παίκτες. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό που είπες με τον Σάκοφ. Προσωπικά το, να μην το πάρουμε, να μην το σκοτήσουμε. Όλοι ήταν κακοί την Πέμπτη. Ναι, όλοι ήταν κακοί. Αυτό που είχαμε πει ότι όταν λείπουν τρεις κολόνες, ένας από κάθε γραμμή. Στέλιο. Όλοι. Πώς κανένας. Ναι, ναι. Κανένας. Τους ανέβαζε ο Ρονάλντο. Και εδώ τους ανεβάζουν αυτοί οι παίκτες οι τρεις. Συγκεκριμένα ανεβάζουν και τους άλλους. Κοντά σε αυτούς φαίνονται καλύτεροι. Φαίνονται μεγαλύτεροι. Όμως είσαι στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Μοσχοπληρωμένος την ώρα σου. Τα πάντα σου, τα ενίκια σου, τα πριμ σου, τα εισιτήρια για να πας στην πατρίδα σου, τα δίδακτρά τους, τα παιδιά όλα, τακτοποιημένα τα πάντα. Βασιλιάς είσαι, φίλε, άρχοντας, άναξ. Και σκέψου, άναξ. Αυτός που έρχεται και τρώει το κρύο στην εξέδρα, μπράβο. Έρχεται γιατί κουστάρει τα 4 γράμματα. Δεν μπορεί να τους ξενερώσει αυτούς. Άρα λοιπόν αυτόν ο οποίος σου ζητάει και σε έχει επιλέξει και σε έχει κρατήσει την ομάδα και είναι στον πάγκο και σου λέει μπες σήμερα. Και δείξε μου πράγματα, οφείλεις και σε αυτόν πρέπει και στον πρόεδρο και στον κόσμο κυρίως. Να ματώσεις. Ακριβώς. Παίξε και χάσε. Παίξε και χάσε. Αυτό τέλος πάντων, κακή παρένθεση. Σήμερα με αυταπάρνηση, με τρέλα. Πώς μπήκαμε στον επαναληπτικό στο κύπελο με την ίδια ομάδα, θυμάστε? Στον επαναληπτικό για το κύπελο. Απ' τίποτα. Ούτε καν υπόνοια ότι μπορεί να πάρουν το παραμικρό. Ειδικά αυτοί. Και που ήθελες να παίξεις. Και τον ύμνο, παίξει κανένα εμβατήριο καλύτερα από εσάς, παίξει και τον ύμνο. Εγώ φίλε, το έταξα. Το έταξα σε φίλο. Όχι, παίξει κανένα εμβατήριο, είναι πιο σίγουρο. Σε φίλο Αριανό, ο οποίος ακούει την εκπομπή και πολιτισμένο άνθρωπος, μου είπε: έρχομαι, θα σε κερδίσω, θα σε κάνω κτλ. Και του είπα. Και εγώ δεν, ούτε προκαλώ, ούτε το λέω με ειρωνία. Στον πρώτο βαθμό θα μπω με τον ύμνο του Άρη. Σε κάθαρα το λέω. Μακάρι εγώ να διαψευστώ, έτσι και να βγουν να πούνε: είδες που έλεγες ότι δεν θα πάρουμε ούτε ένα βαθμό στα 4 μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ορίστε. Εντάξει. Εδώ είμαστε να το δούμε. Μακάρι. Το βράδυ όλη Τούμπα, φίλε, να στηρίξουμε την ομάδα και να ματώσουν τη φανέλα, τίποτα άλλο, φίλε. Αυτό θέλουμε. Πάλι με σκληρός 283, Κωστή. Αυτό. Έγινε, Στέλιο. Έγινε, για χαρά. Κληρώνουμε σήμερα τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Εκλεκτά κρέατα ενός μήνα αξίας 30 ευρώ. Γεμίζετε μια σακούλα, περνάτε ένα μήνα. Και επίσης, τριήμερο στις Θερμές, το Λουτράκι Αριδέας, καταπληκτικό ξενοδοχείο, υπέροχο. Πετρόκτιστο μέσα με όλα τα κομφόρ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Έλα, είναι φιλάρετο. Πολύ σημαντικό γιατί ξεκίνησες μη ποδοσφαιρικά και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο στη ζωή μας, πιστεύω. Φυσικά. Δεν μπορώ να μην πω ούτε για το παλικάρι που πήγε να βάλει την ελληνική σημαία, αν και εκεί ακόμα δεν έχω σαφή εικόνα τι έγινε. Γι' αυτό δεν σας περιέγραψα λεπτομερώς. Ξέρω όμως ότι πήγε να βάλει τη σημαία εκεί στο στρατιωτικό νεκροταφείο, εκεί που έπεσαν Έλληνες, και έγινε αυτό που έγινε. Άρα, ξεκινώντας για εκεί, νομίζω ότι είχε στο μυαλό του ότι πάει να κάνει μια πράξη που πιθανόν να του κοστίσει τη ζωή. Αλλά και για το παλικάρι που χθες έσκιζε τους ουρανούς, βουρκώσαμε όλοι από κάτω. Κάποια στιγμή μας κόπηκε η ανάσα. Δεν ξέρω αν ήσουν στην παρέλαση, αλλά είδαμε να κάνει οχτάρια με το F-16 και μας κόπηκε η ανάσα. Κάποια στιγμή λέω πέφτει. Τους είδα από το είδα από μακριά, αλλά το είδα. Ήταν εντυπωσιακός άνθρωπος. Και αυτός παίρνει 1000 ευρώ, φίλε. 1100. Έτσι.
Για να σκάνε οι άλλοι, να τρώνε οι άλλοι τα λεφτά για τα υποβρύχια και για, για τα εξοπλιστικά και τις μίζες. Και παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα. Ήταν η τεράστια αντίθεση ανάμεσα σε αυτόν που θεωρείται κυβερνήτης, τον πρόεδρο, και έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει τη ζωή του για πολύ πολύ λιγότερα και δεν τον προστατεύει κανένας και δεν έχει ανάγκη από κανένα να τον προστατεύει, όχι από την, το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας που γυρνούσε γύρω-γύρω λες και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Και ξέρεις κάτι, αυτός ο λαλίστατος πρόεδρος δεν τόλμησε να πει τη λέξη Μακεδονία. Δεν τόλμησε να πει ότι είναι στη Μακεδονία. Εδώ η R3, φίλε, για πόση ώρα είχε δεξιά πάνω στον αγώνα handball και είχε από τη μία Ελλάς το σήμα και από την άλλη Μουκουντού. Η R3 είχε. Ανέφερε τη λέξη έτσι, εδώ. Μετά βέβαια βγήκαν με ανακοινώσεις και ήταν έτοιμο το λογότυπο και από άλλους και η εταιρεία και τα λοιπά. Στην R3 είχε το λογότυπο. Όχι είχε, στα αθηναϊκά κανάλια. Είχε το Μουκουντού. Είχε το Μουκουντού επάνω. Είχε. Αυτό είναι ρεζίλι, φίλε, είναι ντροπή. Και δεν ξέρω είναι ντροπή στεί, μόνο έτσι. Και μόνο γιατί ζουν σε αυτό το τόπο. Το άλλαξαν μετά τόπο. Βέβαια, αλλά η ζημιά, φίλε, είχε εκείνη. Αυτό το πράγμα βγήκε στον αέρα. Μα ποιος τόλμησε να το γράψει καταρχάς. Αυτός ο άνθρωπος ζει σε αυτόν τον τόπο κιόλας. Δεν είναι κάτω στην Αθήνα. Βγήκαν, έβγαλαν μια ανακοίνωση ότι αυτό, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα λογότυπα και το είχε στείλει έτσι και δεν το προλάβαμε και τέτοια. Άστο, αδερφέ, τι να λέμε τώρα. Ναι, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε και αν θες άκουσε το κάποια στιγμή αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας. Εδώ λέει που βρισκόμαστε. Πού στο καλό εδώ βρισκόμαστε. Είναι. Εδώ τι, μπροστά στο ΣΥΕΛ και στον Όμιλο, πίνουμε καφέ. Δηλαδή αυτή ήταν η τεράστια διαφορά, πόσο μεγάλη διαφορά από έναν άνθρωπο που δίνει τη ζωή του κάθε μέρα την παίζει κορώνα γράμματα και από έναν άλλον που κάθεται εβολεμένος σε ένα καναπέ, τον χρυσοπληρώνουμε και δεν τολμάει να πει τη λέξη. Τι τολμάει, τι τολμάει. Οποιοδήποτε άλλο πρόεδρος έχει κάνει άλλα πράγματα, αλλά άστο δηλαδή. Δεν έχω καμία προσδοκία. Καμία απολύτως. Να είσαι καλά. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, φιλάρετε. Μαέστρο μου, πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Λοιπόν, η εταιρεία η οποία έπιανε το λογότυπο. Καταρχήν, καλημέρα. Καλημέρα, καταρχήν. Το όνομά σου. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ, μισό λεπτό, Κωνσταντίνη. Ναι, ναι. Η εταιρεία που έκανε το λογότυπο, πού εδρεύει. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα, δεν το ξέρεις. Και είσαι και στο μικρόφωνο πίσω και δεν το ξέρεις. Τι να κάνω, να πω ότι το ξέρω. Τι να κάνω. Εγώ ξέρω ότι βγήκε στην οθόνη R3 Μουκουντού, φίλε μου. Δεν τρέπονται λιγάκι, ρε Κωνσταγόρη μου. Δεν τρέπονται λιγάκι. Δεν τρέπονται από πάνω μέχρι κάτω. Δεν τρέπονται. Αυτός ο λαός φυσικά, ιστορικά, μόνο όταν έρθει το Αυγούστο Ποπό γίνεται ένα σώμα γροθιά από τον νότο μέχρι το βορρά. Μόνο τότε, αλλά δυστυχώς γιατί να φτάσεις κύριε αδερφέ μου, για να ενεργήσεις αυτό που πρέπει να κάνεις πρωτίστως. Κλείστο αυτό το θέμα, δεν θα το συνεχίσω. Να μην το πω ρε Μοσχοβίτη όμως, να μην το πω. Μιχάλη μου, δεν πρέπει να το πω. Όχι, δεν χρειάζεται να το συνεχίσω, θέλω να μιλήσω για την παουκάρα για τον κόσμο. Δεν μπορώ να το πνίξω όμως. Δεν γίνεται να μην το πω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Όπως λέμε τον καλό λόγο τα πρέπει για τα κανάλια, δεν πρέπει να το πω ότι βγήκε αυτό το λογότυπο και είναι ντροπή. Όχι, δεν είναι ντροπή. Όχι, αντιθέτως, νόμιζα άλλο να πεις. Λοιπόν, αυτό καλά έκανες και το είπες ασφαλώς και πρέπει ο κόσμος να το κρίνει. Και επαναλαμβάνω, το είπα προηγούμενος να μην το ξαναπαναλάβω, Κώστα μου. Εγώ θέλω να μιλήσω για το λαό μας, θα αδέρφια να το στείλω ένα μήνυμα. Μην διανοηθεί κανείς, αδερφέ Παοξή, άκουγα από έναν πολύ μεγαλύτερο σου. Και αφιερώσεις έστω ένα ίχνος της θεάς ουσίας για τον αντίπαλο προπονητή. Δεν θέλω να πούτε το όνομά του. Καθόλου, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ναι, μην πέσετε στην παγίδα και ασχοληθείτε με τον μπάγκο του Παναθηναϊκού. Με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η πρώτη συμβολή είναι αυτή εδώ. Από εκεί πέρα αρχίζουν τα καλύτερα. Από εκεί πέρα σίγουρα βάζεις το βαρύ λιθάρι να πατήσεις επάνω. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, αν πραγματικά γνωρίζουν, να εκμηδενίζουν την εμφάνιση του ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Όχι, Κωνσταντίνε. Ο ΠΑΟΚ από ένα λάθος εσγάπη και ξέρεις ότι αυτά τα παιχνίδια,
Τα ευρωπαϊκά ιδιαίτερα από μία λεπτομέρεια μπορούν να κρυφθούν. Ναι, από ένα, εγώ δεν έδινε ομάδα μου να κάθεται πίσω. Είδα πίσω ένα τριπλό λεωφορείο και με τις δύο ευκαιρίες μου έκανε δύο γκολ. Μάλλον από ένα λάθος και ένα δεν σου. Ήμασταν όμως, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, ήμασταν κακοί. Δεκτών. Δεκτών. Δεν θέλω όχι, να, όμως, δεν θέλω να χαϊδεύουμε τα αυτιά μας. Όχι, όταν... δεκτών αυτό. Έτσι, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να ήμασταν και σε άλλα παιχνίδια. Απλά εδώ ας το. Πάρουμε ότι έκανε η μπάλα τα κέφια των αλλωνών. Δεν θα την εκμηδίνει στην ομάδα. Όχι, η ομάδα δεν ήταν μα για το λέω, αυτό που επειδή ακούς, ξέρω ότι ακούς κάθε μέρα. Αυτό, ναι. Αυτό επισημαίνω. Δεν πρέπει με μία στραβή να ισοπεδώνουμε, έτσι, να λιδωρούμε, να ξεχνάμε. Ναι στην κριτική, γιατί είναι λάθος να σηκώνουμε το χαλάκι και να βάζουμε το σκουπίδι από κάτω, αλλά όχι να φτάνουμε στο άλλο σημείο, να ξεχνάμε το σερί, να ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα είναι πρώτη, αίτητη, ότι έχει δώσει 17 παιχνίδια, ότι μας κάνει περήφανος, ότι πηγαίνει να πάρει και πάλι το πρωτάθλημα, ότι μας έδωσε κύπελο, double πέρσι. Δεν τα ξεχνάμε αυτά με μία ήττα. Αλλιώς είναι έτσι. Πολύ ρηχή η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να είμαστε ΠΑΟΚ, ειδικά στις στραβές μέρες. Να στηρίζω αυτό που αγαπάω. Και το τρίτο που ήθελα να πω, θα το πω φίλοι μου, διότι δικαιούμαι μετά από τόσες δεκαετίες ναι. Να πω κι εγώ μία άποψη και δεν με ενδιαφέρει αν είναι αποδεκτή ή δεκτή από τον οποιοδήποτε. Αλίμονο. Εάν δύο-τρεις παίκτες από τα νεαρά τα παιδιά δεν μάθουν να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο αυτό το που παίζουν είναι ομαδικό άθλημα και η μπάλα πρέπει να σπάει στην περιοχή. Και ξέρεις για ποιους το λέω, σωστό. Ειδικά για τον δικό μας, για να δείξει πραγματικά επιτέλους ότι αξίζει επιτέλους. Αυτά που τα οποία του το δίνουν και, και πολλά γι' αυτό και πολλά. Έχουμε απαιτήσεις. Και από τον Μπέλκα, να μιλήσουμε με ονόματα, και από το Λιμνιό που πρέπει να ξέρει άτυπος, ότι. Μιλάς και μιλάς με την ψυχή μου. Μα, πρέπει να το καταλάβουν. Το ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε. Επειδή έχουμε απαιτήσεις. Δεν παίζει για την πάρτι σου, για την ομάδα παίζει. Θα το καταλάβουν. Έπρεπε προπονητή να το βάλει στο μυαλό τελείως. Μαέστρο μου, ο Μπέλκα περνάει ένα δεφορμάρισμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο σπουδαία πράγματα μπορεί να κάνει. Τώρα αυτό το πράγμα το ότι θέλει να αποδείξει του βγαίνει σε μια νευρικότητα, σε έναν ατομισμό παραπάνω. Μην προσπαθείς να περάσεις μέσα από 3-4 αντιπάλους να τρυπήσεις τα στομάχια σου. Δεν το έχεις ανάγκη. Ξέρουμε τι μπορείς να κάνεις. Σπάς την μπάλα, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Σ' αγαπάμε, σε στηρίζουμε, σε πιστεύουμε. Τέλος. Ξέρεις ότι καμιά φορά είναι τόσο απλό το ποδόσφαιρο που μπορεί να σε ανεβάσει στα ύψη με μια απλή ενέργεια. Αυτό πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά και να ξέρουν ότι οποιαδήποτε κριτική κάνει ειδικά ο Μοσκοβίτης είναι καλοπροαίρετη πέρα μου, για πέρα. Δεν υπάρχει καμία πριν φύγεις, επειδή σου οφείλω απάντηση, επειδή με ρώτησες και δεν ήμουν αδιαβασμένος. Λέει η ανακοίνωση, η παραγωγή των γραφικών, λέει η R3, για το συγκεκριμένο αγώνα δεν έγινε μέσα από την ΕΡΤ, αλλά από εξωτερική εταιρεία. Η κάρτα των γραφικών ανέφερε την ομάδα της Πουγουδουμού με την ονομασία που αναγραφόταν στο φύλλο αγώνα, δηλαδή ως Μουκουντού, το οποίο είχε συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Handball. Οι αθλητικές διευθύνσεις της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3 παρενέβησαν ταχύτατα και επικοινώνησαν με την προαναφερόμενη εταιρεία με αποτέλεσμα το λόγο πρόβλημα να διορθωθεί άμεσα. Σωστό, Κωνστάκη, ο υπεύθυνος που της ΕΡΤ. Ο υπεύθυνος της ΕΡΤ3 όταν το είδε αυτό με την πρώτη στιγμή. Το είδε, φίλε, δεν το βγάζεις. Δεν πατάς κουμπί να βγει αυτό στον αέρα. Κώστα, αυτή τη δικαιολογία που στείλανε αυτοί. Όχι, εγώ οφείλω όμως να το διαβάσω για να είμαι εντάξει. Ντροπή τους. Ντροπή τους πέρα για πέρα. Αισθάνονται αυτοί οι Έλληνες και Μακεδόνες. Γεια σου, Μαέστρο. Γεια σου, Μοσκοβίτη. Καλημέρα, αγόρι μου. Εγώ οφείλω να πω και την εξήγηση που έδωσαν για να είμαστε εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν εξωτερική εταιρεία, εσωτερική. Βγήκε στον αέρα αυτό το πράγμα. Υπήρχε εκεί, το είδαμε. Τέλος. Τελείωσε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Α, έχει γραμμή ακόμα. Πάμε και την τελευταία γραμμή. Περιμένει ο άνθρωπος. Ναι, καλημέρα. Αυτό έλειπε να την πληρώσω εγώ την. Όχι, αγοράκι τώρα. Μου, έλα, ρίχτα. Περιμένω ένα τέταρτο τώρα. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω τίποτα. Λοιπόν, Κάερε Σάπερ με τίδο λαβεντάρσκε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Αυτό. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα νεκροτάπτη, ήρθε η ώρα σου σήμερα. Τελείωσε. Παίρνα να περάσεις, παίρνα να περάσεις αυτό που σου είχα πει. Καλά. Ναι, θα περάσω μετά από το γυμναστήριο. Ξέρεις, τέτοια ώρα περίπου. Και λίγο πιο αργά. Θα σε προλάβω, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να με ενημερώσεις τι έγινε χθες. Ο συμπολίτης τι έκανε. 4-0. Ποτέ δεν μπόρεσα να συνεννοηθώ μαζί σου. Για το ποδόσφαιρο σε ρωτάω, για το μπάσκετ. Ναι, για το ποδόσφαιρο μιλάω κι εγώ. Γιατί γυρνάς το κεφάλι και δεν ακούγεσαι στο μικρόφωνο. Έλατε. Δεξιά-αριστερά. Γιατί. Δεν ακούγεσαι. Έλατε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο γυρνάς δεξιά-αριστερά το κεφάλι. Γιατί. Κοίταξε, όταν σκάβεις το λάκκο του αλουνού πέφτεις ο ίδιος μέσα. Την ανακοίνωση του Σαββίδη, του Ιβάν Σαββίδη, του κυρίου Γιάννη. Του Σαββίδη τη διάβασες. Για το πόσο πατριώτης είναι. Έτσι και είναι. Δεν χρειάζεται, το ξέρουμε.
Ναι, ναι, δεν ξέρει. Ο Ρώσος. Και ο παππούς μου δεν ήξερε να μιλά ελληνικά το 22 όταν ήρθε. Δεν ήταν Έλληνας. Μακάρι να ήταν όλοι σαν αυτόν. Μακάρι να ήταν σαν αυτόν. Τι άλλο θα ακούσουμε. Το πόσο πατριώτης είναι αυτός και ο μόνος άνθρωπος που έδωσε ψωμί. Ψωμί δίνει. Τα λεπτά του ο μόνος που τα κουβαλάει και άλλοι στην Ελβετία κάνανε βίλες. Εγώ ξέρω ότι πήρε το Μακεδονία Παλάς, το Μακεδονία Παλάς και τη ΕΚΑΠ τα πήρε για να μην τα πάρει ο Τούρκος. Αυτό ξέρω να σου πω. Τα ξέρουμε αυτά. Ναι, πιστολιάσανε τους συνταξιούχους για να μπορούν αυτοί να ζήσουν καλύτερα, κατάλαβες. Να φοράνε τα κρυβά βρακιά. Θα τα πω έτσι, ειδικά με κόψουνε. Να σε κόψει, όσο σε κόψει για τα κρυβά. Δεν βλέπονται λιγάκι, μιλάνε κιόλα ότι φάγαμε ψωμί με αυτούς. Ποια φάγαμε με τα δανεικά, τρώγαμε ψωμί με αυτούς. Όλοι είναι κλέπτες. Ο άλλος δεν τόλμησε να πει, όπως είπε και ο κύριος Φιλάρετος, τη λέξη Μακεδονία, ολόκληρος πρόεδρος παίρνει του σκασμού τα ευρώ κάθε μήνα. Γιατί αυτός από πού προήλθε, από τι σύστημα, δεν ήξερε τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Γεννήθηκε πρόεδρος. Σε παρακαλώ. Όσο για την έστρια τώρα το διευκρίνησες, εντάξει, και ναι, 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 εγώ τώρα... το φαινόν εχθές. Τώρα εισήκασαν. Δεν δικαιολογούνται πάλι. Σε δεν δικαιολογούνται. Μα δεν είπαμε ότι το γράψαν οι ίδιοι. Αέρα, το βλέπει. Αυτό. Αυτό που λες. Πριν το βγάλεις, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μοσχοβίτη. Έγινε, ξέρω, Παυλάρα μου, σε φιλό, σε φιλό, να σε καλά. Να μην τους βρει, να σε καλά. Να σε καλά. Τώρα φταίει ο Ερέρα, την άλλη Κυριακή θα φταίει η διαιτησία. Εγώ την Παρασκευή κάτι σου είπα, ναι, το θυμάσαι. Ο Τζίλος. Σε δυο αγωνιστικές, τρεις, κάτω από τη Λιβαδιά θα είναι αυτή η ομάδα. Γεια σου Παύλε, μάτς έχουμε σήμερα, το μυαλό μας εκεί, στο δικό μας παιχνίδι. Φιλιά. Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάει από 1η Νοεμβρίου, οριμαγδός πάταγος δώρων, φεστιβάλ δώρων. Αυτό που δεν έχει ξανακάνει καμία άλλη εκπομπή, κανένα άλλο ραδιόφωνο ποτέ, σας το λέω. Αυτό που κάναμε και πέρσι. Δεν είναι ένα δώρο το 15ήμερο, είναι μια σειρά από καταπληκτικά δώρα και όχι υψηλοπιτουργές, ακριβά δώρα, υπέροχα και πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ανακουφίσουν από διάφορες ανάγκες που έχετε, έτσι. Αυτό θα κάνουμε και φέτος με την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 51 χρόνια προσφοράς στον τόπο. Μην ξεχνάτε επίσης, ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης νούμερο 1 και στο παγωτό του με τις γεύσεις υπέροχες Velvety Bosco, Nana Amelia. Γεύσεις μόνο που τις έχει αυτός, πατέντα. Και βέβαια ψωμάρες, τούρτες, γλυκά, κεράσματα, τα πάντα όλα. Και το πρωί τυρόπιτα και καφέ στα δύο κορυφαία ζαχαροπλαστεία Καρολί και Δημητρίου, 163 και 237. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Η εκπομπή επανάλα στο zoomusu.gr, το σαϊτάκι μας εκεί που βλέπετε και διαβάζετε και παρακολουθείτε τα δικά μας θεματάκια. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι κληρώνουμε σήμερα ένα τριήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέα, στο καταπληκτικό ξενοδοχείο. Όσοι πήγατε, μείνετε ενθουσιασμένοι φυσικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επίσης, να σας πω ότι κληρώνουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το Κροπολίου Μιχάλης στον Εύωσμο, στη Μενελάου 29. Αυτά είναι τα υπέροχα πράγματά μας. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι το Πάο Κότο. Μπείτε, ενημερωθείτε. Μπείτε στο paokoto.gr, ενημερωθείτε. Πάρτε τηλέφωνο στο 211-93 5 τάλιρα. 211-93 και 5 πεντάρια. Και εκεί θα μάθετε πόσο πολύ σας συμφέρει. Μαζί με την υποστήριξη Insurance Brokers να μπείτε και να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας. Επίσημη συνεργασία του ΠΑΟΚ με την συγκεκριμένη εταιρεία. Να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, να ασφαλίσετε το μηχανάκι σας. 140 έδινα στην προηγούμενη εταιρεία ασφαλιστική, 105 δίνω σε αυτή. Με ακριβώς ίδιες παροχές, με ακριβώς τα ίδια πράγματα, έτσι. Το λέω έτσι για να ξέρετε περίπου πού βρισκόμαστε. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, δεν λησμονάτε ότι τα κορυφαία κρεατικά στην πόλη. Νούμερο 1 προορισμός εδώ και χρόνια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιοι. Καταπληκτικά κρεατικά, ζουμερά, νοστιμότατα, να τρέχουν τα σαλάκια σας, να γλύφετε τα δάχτυλά σας σε ένα καταπληκτικό ανακαινισμένο χώρο, πλήρως ανακαινισμένο απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια. 705-750 τηλιβεριά με τον Διέκο Πατσέτα σε μεγάλα κέφια. Πάμε. Πάμε να πάρουμε γραμμές. 2310-287-888. Το νου μας σήμερα το βράδυ. Παίρνουμε το ματς. Με αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει στο παρελθόν, δεν τρώμε παραμύθι, δεν ασχολούμαστε με αυτόν τον προπονητή, ο οποίος μετά έβγαλε και κακία για τον ΠΑΟΚ, ξέρουμε τι έχει συμβεί, καμία ενασχόληση, καμία. Το μυαλό μας στο παιχνίδι, παίρνουμε το ματς και δεν ασχολούμαστε. Καλημέρα σας!
Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, Κωστή μου, θα ξεκινήσω με το εξής. Το διήμερο αυτό που μας πέρασε ήταν πραγματικά πολύ με ένταση και τέλος πάντων πολλά και διάφορα. Θα ξεκινήσω με τον συμπολίτη μας καταρχήν να του δώσω συγχαρητήρια για το πάθος που έβγαλε στην Αθήνα και την τιμή που έκανε στην ίδια του τη φανέλα. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω για τον συμπολίτη. Με αυτά λοιπόν κλείνω. Θα περάσω τώρα στην ΕΤ3, η οποία πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι τι διοικούν εκεί μέσα είναι πολύ ελάχιστοι κατά μένα και όχι κατά το σταθμό σου. Κλείνω με αυτό. Λοιπόν, επίσης κάτω στην ΕΤ1. Δεν κατάλαβα. Τι όχι κατά το σταθμό σου. Δεν μπορώ να πάρω την θέση για το σταθμό Κωστή μου. Για μένα είναι πολύ λίγοι αυτοί που διοικούν την ΕΤ3 αυτή τη στιγμή. Αυτό είπα και εγώ. Ο σταθμός που κολλάει, δεν κατάλαβα. Ο σταθμός που κολλάει. Όχι, μήπως εσένα σου προκαλέσω κανένα πρόβλημα. Δεν άκουσες τι είπα από την αρχή. Άκουσες, ακούσει την εκπομπή από τις 8. Όχι, Κωστή μου, τώρα μην διαφημίσεις. Μα πώς θα το κάνουμε. Εδώ έχουμε μισή ώρα με αυτό ασχοληθήκαμε, Βασίλη μου. Αυτό είπαμε. Κωστή μου, ήθελα να σε προφυλάξω με την καλή τι να με προφυλάξεις. Μα τι να πούμε τώρα. Βγήκε το Μακεδονία επάνω εκεί. Τι να πούμε τώρα. Τι να προφυλάξεις, φίλε. Δεν έχει. Ξέρεις ότι δεν έχει τέτοια. Ούτε ο σταθμός έχει. Ο σταθμός ποτέ δεν μας είπε τι να πούμε, τι να μην πούμε. Υπάρχει η απόλυτη ελευθερία, αδερφέ. Η απόλυτη ελευθερία. Αυτό σας αξίζει συγχαρητήρια. Πάμε. Αλίμονο. Δεν μου είπε κανένας ποτέ. Ούτε εδώ, ούτε στον Αρένα, ούτε στον 103, ούτε ποτέ. Το έχω και το λέω. Κανένας δεν ποτέ δεν μπήκε να μου πει, και όχι μόνο σε μένα και στις υπόλοιπες εκπομπές, αλλά ειδικά σε μένα, κανένας δεν μπήκε να μου πει πες αυτό. Γιατί ξέρουν ότι 10 δευτερόλεπτα θα χρειαστεί να ξυλώσω τα ακουστικά, να μπω στο αυτοκίνητό μου και να φύγω. Και την άλλη μέρα θα έχω αλλού δουλειά, δόξα τω Θεώ. Δεν το λέω με άλλα ζωνία. Σε αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Δεν είναι λέμε το αυτονόητο. Απλά πρέπει να το επισημαίνουμε, ότι έχουμε απόλυτη ελευθερία και δεν δεχόμαστε καμία αυτή. Το τι θα πούμε, έτσι. Λοιπόν, επιτρέψε μου τώρα να κάνω το δικό μου. Πάμε. Την παρέμβαση. Λοιπόν, τώρα θα πάω στην ΕΤ1 και κάτω στα κρατικά κανάλια της Αθήνας, τα οποία επίσης πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Στις ειδήσεις των 9, μετά το παιχνίδι που έδειγνε, δεν θυμάμαι ποιον έδειγνε, λοιπόν, δεν έκανε καμία αναφορά για το παλικάρι το οποίο σκοτώθηκε στη Βόρειο Ήπειρο. Με αυτό μπήκα. Με αυτό μπήκα σήμερα. Με αυτό μπήκα σήμερα, με αυτό το θέμα μπήκα. Δεν έμπαιγω, εγώ απλά τα επισημαίνω σαν Βασίλης, δεν ξέρω. Κωνσταντίνος Κατσίφας. Κωνσταντίνος Κατσίφας. Περιμένουμε διευκρινήσεις. Τι έγινε. Λοιπόν, δεν ανέφερε καν στα πρώτα, όπως το λένε, που αναφέρουν τις ειδήσεις. Λοιπόν, όταν μας καίνε τη σημαία εμείς εδώ στην Ελλάδα, εμείς τους χαριζόμαστε. Εμείς δεν τους κάνουμε τίποτε. Όταν αυτοί μας κάνουν τον αετό, ξέρεις, με τα χέρια, με τα δάχτυλά τους, εμείς δεν κάνουμε τίποτε. Τέλος πάντων, αυτά είναι εθνικά ζητήματα. Θέλουν μεγάλη προσοχή στο χειρισμό τους. Επίσης, θέλω να κλείσω για το παιχνίδι το σημερινό. Είναι πραγματικά, όπως το ανέφερες, ένα ύπουλο παιχνίδι από όλες τις απόψεις, ακόμα και από τη διαιτησία, ασχετά αν είναι ξένος ο διαιτητής. Όμως θα πρέπει εμείς να δείξουμε μεγάλο σεβασμό στον αγωνιστικό χώρο, να μην πέσει το παραμικρό, να φωνάξουμε όσο μπορούμε, γιατί πραγματικά το τρίποντο θα έρθει και θέλω να είναι πάλι άλλη μια φορά το ταμπλό της Τούμπας να γράφει αυτό το σκορ που τις τελευταίες ώρες γράφει. Καλή σου μέρα. Έγινε, Βασίλη. Να σε καλά. Γεια σου, Βαλανιδωράκη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Παιδιά, καταλαβαίνετε όταν βγαίνετε αργότερα ότι μπορεί να έχουμε πει κάποια πράγματα πριν που δεν τα έχετε ακούσει. Έτσι. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Λοιπόν, θα κάνω μια διευκρίνηση για τους αδάης και για τους... τα χωσέτια τα παίρνουν τα χωσετοφόρα. Ναι. Χωσέτια είναι τα σκουπίδια και χωσετοφόρα είναι τα σκουπιδιά. Ναι. Δεν ασχολούμαστε πλέον με κανέναν. Μόνοι το 30 μας. Στα καλά, 30 έτσι, που λέει ο Χρήστος είναι η καλύτερη λύση, έτσι μπορώ να πω. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε ούτε ένα στραβοπάτημα. Πρέπει να πηγαίνουμε στα κόκκινα. Μπορεί να είμαστε η μόνη ομάδα στην Ιφίλιο που πρέπει να κάνει το απόλυτο. Να μην τη συγχωρεθεί ούτε μια χαλάρωση, ούτε ένα λάθος. Ούτε μια ανθρώπινη, μέρα. Ούτε ένα στραβοπάτημα. Έτσι και χειρότερα. Έτσι. Γιατί... ξεκίνησαν από ποιοτικούς διαιτητές ξένους και το κατεβάζουν τώρα το επίπεδο. Τώρα μεθαύριο θα είναι ένας Δανός, λέει, σήμερα. Ο ξάδερφος του Νίλς Χόλγκερσον. Ποιο είναι το δανέζικο πρωτάθλημα και θα είναι Δανός του διαιτητής καλύτερος από τον Ιταλό ή το προηγούμενο που ήταν Ιταλός ή το Σουηδό που ήταν προηγούμενος. Και ακτινογραφία. Συγγνώμη κύριε. Ποιο να πάτε να κοροϊδέψετε. Παρεπιπτόντως, ο Ιταλός στο Χαριλάου ήταν κακός διαιτητής. Ήταν εγκληματίας. Κακός. Ναι, ήταν εγκληματίας.
Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, δεν ασχολήθηκα. Αλλά τώρα που το έφερε συζήτηση το απλά, λέω. Απλά λέμε ότι εννοείται ότι ο χειρότερος ξένος είναι καλύτερος από τον καλύτερο Έλληνα, παρεπιπτόντως. Μην νομίζετε ότι το λέμε. Μην νομίζετε ότι το λέμε δηλαδή για να βγάλουμε λάδι τους Έλληνες για τη θέση. Όχι, υπάρχει όχι, καμία περίπτωση. Εγώ έχω πει ξένος και την Τζανταλίνα Μανταλίνα και στην Τυφλόμυγα. Εχθές ήρθα στα λόγια σου και το λέω τώρα. Έκατσα να δω το Πανετολικός με το... Ποιον έπαιζε εκεί πέρα με τον Αστέρα της Τρίπολης. Λοιπόν, λέω γι' αυτό δεν πρέπει να παίζει κανένας Έλληνας διαιτητής. Γι' αυτό που βλέπω τώρα μπροστά μου. Δεν υπάρχουν αυτοί πλέον. Κύριε Γραμμένε, κάντε, διαλύστε το αυτό. Τζάπα πληρώνονται όλοι εκεί. Τζάπα πληρώνονται. Έχει πολύ πράγμα. Πολύ τέταρτο, πράγμα. Τέταρτο με είχαν τον κύριο αυτόν, πώς το λένε, που φοβήθηκε να πει ότι ο ΠΑΟ κέρδισε και ακύρωσε τον κόλ και πρώτα το είχε ακυρώσει και μετά το είχε κατοκυρώσει. Ναι. Δεν λέω το όνομά του γιατί μπορεί να πάθω τίποτα, να βγάλω τίποτα σκληράκια. Λοιπόν, το νου σας καλά ρε μάλια για σήμερα. Συνέχεια το λέμε. Συνέχεια. Το έχω εδώ έτοιμο φίλε, έτοιμο. Ρε συνέχεια. Μάλια. Συνέχεια. Ξέρεις με πόσο αγάπη το λέω αυτό. Πιο με περισσότερη αγάπη δεν γίνεται. Δεν γίνεται φίλε μου, δεν γίνεται. Με περισσότερη λοιπόν, δεν γίνεται. Στις σκληρώσεις μην εξηγείς τα αυτονόητα σε κανέναν. Μην μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι ειλικρινά. Δηλαδή εγώ το έχω ξεπεράσει πλέον. Στις σκληρώσεις. Ναι. Λοιπόν, στις σκληρώσεις ναι 485 είμαι. Και έχω και κουβαδάκια και μικρά και μεγάλα. Και μεγάλα. Και μεγάλα. Τα παγάκια είναι παγοβουνάκια. Και αυτά, και αυτά τα φορτηγά που κάνουν το τσιμέντο πίσω. Που, πώς τους λένε τα αυτό, πάντα που, όλα. Αυτά που θέλεις. Γυρίζει γύρω-γύρω το μεγάλος ομίλος. Έτσι, οι μπετονιέρες είναι μπετονιέρες, με μπετονιέρες τον πάγο. Κάνουμε και θρήματα, άμα θέλετε, για να μην ενοχλείστε πολύ. Κανονικά. Φιλιά πολλά. Γεια σου Παναγιώτη. Ζουμουσού, αδερφέ. Πάντα, πάντα. Αυτό μας οδηγεί. Αυτό μας οδηγεί. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Βασίλη. Καλώς το παιδί. Θα μου δώσει λίγο τον Κωστή. Βεβαίως. Μισό λεπτό. Κωστή! Έλα ρε. Έλα. Περίμενε. Έλα λίγο. Έρχομαι ρε τώρα. Πήγε. Σήκω λίγο. Άσε λίγο τα ακουστικά. Πήγε. Κάτσε εκεί δίπλα. Θα κάτσω εδώ. Καλά είμαι εδώ. Καλά. Ναι. Έλα. Είσαι αμφίστευτος ρε φίλε, δεν υπάρχει. Μου στείλαν χρόνια πολλά για το Κωστή 8 Οκτωβρίου φίλε. Πάρα πολλά. Και Κωστή 6. Αμφίστευτος ρε φίλε, δεν υπάρχει. Αγόρι λοιπόν, μου, έλα στράτο μου, έλα. Θα πω κατευθείαν στα σοβαρά. Ναι. Αν υπήρχε κράτος, θα ζητούσε τη σωρό του παιδιού που σκοτώσανε χθες στην Αλβανία αστυνομική και θα είχε 3 ιατροδικαστές οι οποίοι θα κάνανε πόρισμα για το αν όντως πυροβολήθηκε στο κεφάλι εξ επαφής ή από απόσταση. Ναι. Που σημαίνει πολλά πράγματα, διότι αν πυροβολήθηκε εξ επαφής σημαίνει ότι τον συλλάβανε και τον εκτελέσανε ψυχρό. Ναι. Αλλιώς αν υπάρχει συμπλοκή και πυροβολούσε όντως με Καλάζνικοφ, που εγώ αμφιβάλλω, διότι δείξανε τους πυροβολισμούς και είχε μια τρυπούλα το αμάξι στο περιπολικό. Επειδή εγώ στο στρατό έχει τύχει να είμαι δίπλα σε πυροβολισμό από Καλάζνικοφ, στην κουφάλα που έκανε το δέντρο όταν πυροβόλησε άλλο με το Καλάζνικοφ, ήταν χωρίς το κεφάλι σου μέσα. Ναι. Στράτε μου, εγώ γι' αυτό δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να το παίξω ούτε ιατροδικαστής, ούτε ηδήμων. Ένα πράγμα μόνο επεσήμανα που το ξέρουμε ό,τι και να αποφασίσουν. Ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε, πήγε να βάλει εκεί την ελληνική σημαία και ήξερε ότι παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του. Το γνώριζε. Έτσι. Αυτό δεν αλλάζει ό,τι και αν μας πούν, ό,τι και αν ακολούθησε. Και επειδή δεν ξέρω κατά πόσο θα μάθουμε την αλήθεια, δεν θα είναι η πρώτη θα φορά. Ποτέ, γι' αυτό λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό τώρα που θέλω και αυτό που πιστεύω για αυτό το παλικάρι, έτσι, ότι πήγε, έκανε μια πράξη ηρωική, γνωρίζοντας. Όπως ο Σολωμός ανέβηκε στη σημαία επάνω στο κοντάρι και ήξερε ότι θα του φυτέψουν τη σφαίρα στο κεφάλι, βάζοντας σημαία. Έτσι, κάτι παρεμφερές έχουμε εδώ.
αλλά δεν θέλω να μπω σε μονοπάτια να σας πω ότι έβγαλα το πόρισμα, ότι είμαι ιατροδικαστής ή ότι είμαι γιατρός ή δικαστής οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι. Ούτε εγώ είμαι ιατροδικαστής. Απλά το δεύτερο που αναφέρθηκες για το θέμα με το hardball και με τη Μακεδονία, κακώς μας πειράζει. Έχουν ήδη αποφασίσει, έχουν ήδη προαποφασίσει ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα περάσει. Θα απέχουν ΚΚΕ ανεξάρτητοι Έλληνες και Χρυσή Αυγή και θα περάσει η συμφωνία των Πρεσπών με 147 με 150 βουλευτές. Θλιβερό. Είναι θλιβερό, αλλά έτσι είναι. Και στην τρίτη παράγραφο της συμφωνίας αναφέρεται ότι τα αρχικά η συντομογραφία του κράτους θα είναι μη κουντού. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Πάμε στο συμπολίτη για να μην κρατάω πολύ και τη γραμμή. Υπάρχει εξώδικο που εστάλει από τη Marvel στον Άρη μετά τη χθεσινή εμφάνιση. Η Marvel που κάνει τα κινούμενα κόμικ, ναι, με τους υπερήρωες. Ξέρεις, το σλόγγαν του Άρη είναι μέχρι τα όνειρά τους να πάρουν εκδίκηση, δηλαδή μέχρι να γίνουν εκδικητές. Ναι. Η Marvel παράγει μια σειρά ταινιών που λέγονται οι εκδικητές. Ένα, δύο, τρία. Βεβαίως. Και χτες δείξανε σε πρώτη προβολή χωρίς την άδεια της Marvel το 4. Χωρίς την άδεια. Άρα μήνυση, αγωγή και τα λοιπά. Βεβαίως. Άρα αγωγή. Λοιπόν, επίσης, τώρα κατάλαβα μετά από πολλά χρόνια που βγαίνει το Άρης, βγαίνει από το Τεσάρης, και το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι αντί να βγουν Ευρώπη, να προτιμήσουν να βγουν Ευρώπη και να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, προτίμησαν το μένουμε Ελλάδα για να συνεχίσουν να δίνουν ελπίδες στους υπολείπους. Απλά πράγματα. Σε χαιρετώ. Για σήμερα, πολύ προσοχή, σεβασμό στη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά κανένα έλεος στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Κανένα φόβο. Και όσο για το μοντέλο της Κλεραζίλ, το παιδί της Κλεραζίλ που έχουν στον πάγκο, το νούμερο 2, γιατί το νούμερο 1 είναι ο Μάνταλος της ΑΕΚ, καλό θα είναι να περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την προσφυγή που θα κάνει στον Παναθηναϊκό, γιατί σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει έχει κάνει προσφυγή για χρήματα στο δικαστήριο συγκεκριμένως. Αφού του στέλνει ο άλλος το μήνυμα γραπτός, αφού ο κακός από τον James Bond από τη Λιθουανία του στέλνει το μήνυμα γραπτός, τι να πεις. Αυτά. Απλά. Φιλιά. Γεια σου, Στράτε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αλήθεια λέτε. Συνεπικουρώ. Γεια σου, Νάντια. Ξαναπες λίγο το νουμεράκι, Νάντια. 5-18. Θα το δεχτώ. Θα το αφήσω. Λοιπόν, στον απόϊχο του αγώνα με τη Βίντι, να πω και εγώ ότι ήταν μια διδακτική ήττα. Έγινε βέβαια ο απολογισμός του παιχνιδιού από τον προπονητή και από εμάς τους οπαδούς. Να αφήσουμε πίσω αυτή την ήττα, τουλάχιστον ήταν η πιο ανώδυνη, θα μπορούσα να το πω. Δηλαδή αν ήταν να υπάρξει και κάποια ήττα, γιατί παίζει και αυτό μέσα σε έναν αγώνα, θα προτιμούσα να ήταν η προχθεσινή. Φυσικά. Από το να χάσουμε από το συμπολίτη σήμερα, εννοείται εκεί. Αν έπρεπε, λέμε. Σήμερα ο νους μας και η ψυχή μας στον αγώνα. Εγώ περιμένω ένα μεγάλο αγώνα, περιμένω τον Μπέλκα να κάνει τα τρελά του να... Σήμερα. Μια μεγάλη εμφάνιση την χρωστάει. Περιμένω από αυτούς που φαινόταν οχηλικοί στον προηγούμενο αγώνα να ορμήσουν με φανατισμό στο γήπεδο και να γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Έτσι. Και αύριο να έχουμε να σχολιάζουμε πολλά με ενθουσιασμό και χαρά. Έτσι. Τα λες ωραία. Λοιπόν, καλημέρα πάλι σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Γεια σου, Νάντια. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μας το λέει με το βλέμμα ο Κρότης. Πάμε διάλειμμα. Υπενθυμώ συνειρημένο ότι κληρώνουμε τριήμερο στις Θερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Καταπληκτικό. Δύο βραδιές. Να περάσετε όμορφα με τον άνθρωπό σας σε ένα ευλογημένο τόπο. Όπως έχει τέτοιους πολλούς η Ελλάδα. Επίσης, κληρώνουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Τα κρέατα και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Γιατί πρόκειται για τσιτσί, πρόκειται για τραπέζι, για φαγητό κτλ. Ακόμα και για αυτούς που δεν μπορούν να στείλουν το μήνυμα. Τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε! Έλα, εδώ είμαστε. Καλημέρα, όπου και να βρίσκεστε, σε Ελλάδα και εξωτερικό, στα παιδιά που είναι μακριά από την πατρίδα, που είναι μακριά από Θεσσαλονίκη, που είναι μακριά από το ναό, μακριά από την Τούμπα και θα έδιναν τα πάντα για να βρεθούν για μισή ώρα. Έξω από το ναό, ούτε καν να μπουν μέσα. Μισή ώρα να πάρουν λίγο μυρωδιά από Τούμπα, από την περιραίωση ατμόσφαιρα. Τα παιδιά που είναι στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά. Έτσι το λέω για αυτούς που το σκέφτονται σήμερα. Παρεπιπτόντως να πω ότι από πολύ νωρίς, από τις 8.30 παρά, έχει ουρές τα εκδοτήρια. Ο κόσμος θα είναι εκεί σήμερα να στηρίξει την ομάδα. Καταλαβαίνει τι γίνεται.
Καταλαβαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόνο στο Πανθεσσαλονίκη, ο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Δεν έχει ούτε συμμάχου, ούτε θα έχει. Ούτε θέλουμε να έχει. Μόνο του είναι σε αυτό, μόνο του θα πάει, μόνο του φέτο θα θωρακίσει τα κεκτημένα μέσα στον αγωνιστικό χώρο να πάει να πάρει πάλι τον double, το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος. Ξεκάθαροι είμαστε σε αυτό. Και δεν περιέχει αυτό μέσα καθόλου ούτε φαντασία ούτε τίποτα. Είναι η πραγματικότητα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα πάμε. Φίλε, δεν έχουμε τίποτα απολύτως, Δημήτρη. Έχω πάρα πολλούς και Αλβανούς και φίλους και ακροατές και οικογενειάρχες και αξιοπρεπέστατους και δεν είπαμε τίποτα κατά των Αλβανών. Δεν ξέρω τι άκουσες ή αν άκουσες κάποιον άλλον, αυτό από το δικό μας στόμα που λες δεν υπόθηκε ποτέ. Να ακούτε τι λέμε. Είναι σημαντικό. Μην μας μπερδεύετε με άλλους. Μην μας μπερδεύετε. Ούτε βγάλαμε κανένα πόρισμα. Ούτε είπαμε ότι όλοι οι Αλβανοί είναι κακοί. Όπως έχει κακούς Έλληνες, έχει και κακούς Αλβανούς, έχει και κακούς Σουηδούς και κακούς Ισλανδούς. Μην μπερδεύεστε. Μην ακούτε αυτά που θέλετε. Να ακούτε αυτά που λέμε. Ασχέτως αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε. Λέμε αυτά που πιστεύουμε εμείς. Όχι αυτά που θα θέλατε να ακούσετε. Ξεκάθαρο. Δύο δεκαετίες αυτό κάνουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είναι... δεν είναι τελευταία φορά που παίρνω, αλλά είναι η πρώτη. Αλλά και τελευταία. Το λέω για ανάποδα για να μου το... Για να με μπερδέψει ρε φίλε. Μου το χάλασε το. Μου το χάλασε. Είσαι ο. Είμαι ο Ιάκωβος είμαι. Ιάκωβε να ζήσει κιόλας χρόνια πολλά. Είχες και την γιορτή σου. Ευχαριστώ ρε φίλε. Μπράβο. Τι ομάδα είσαι Ιάκωβε? Εγώ από το 1960 που γεννήθηκα και άρχισα να καταλαβαίνω και πήγα στον πρώτο αγώνα ΠΑΟΚ Όφι. Ναι, έγινα Όφι. ΠΑΟΚ Όφι ας πούμε ήταν 6-0. Από τότε είμαι ΠΑΟΚ Ξύς. 1960 μου ρίχνεις δηλαδή 11 χρόνια. Ακούγεσαι για πιο νέος πρέπει να σου πω η φωνή. Προσπαθώ να κάνω συνετή ζωή. Σωστός. Συνετή ζωή γίνεται μόνο με γυναίκες και νερό, να ξέρεις. Καλά φίλε, εννοείται. Όπως είπε και ο μεγάλος George Best, αφήστε λέει τα μισά μου λεφτά, λέει τα έβαγα σε γυναίκες και ποτό. Λέει και τα άλλα μισά, λέει τα ξόδεψα άσκοπα. Έτσι ακριβώς. Όλα με μέτρο θέλει, αδερφέ. Όλα θέλει με μέτρο, έτσι, εννοείται. Για πες λοιπόν, Ιάκωβε, σε ακούω. Λοιπόν, εγώ παίρνω πρώτη φορά, σ' ακούω πολλά χρόνια. Ναι. Και σήμερα ήταν λίγο χαλαρά και λέω σαν να πάρω ένα τηλέφωνο. Μπράβο. Καλά έκανες. Έτσι το διάλειμμα, λέει περιμένεις, λέω αφού πήρα την απόφαση να πάρω. Βέβαια τώρα, τι θα φύγεις. Θα φύγεις να ξαναπάς μετά από 20 χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Για πες λοιπόν. Συγχαρητήρια για την παρέα σας. Να είναι καλά. Πάρα πολύ καλά και σε σένα προσωπικά φυσικά γιατί από την κεφαλή, όπως λέμε που ψάρει βρωμέα το κεφάλι, έτσι και εσύ συγχαρητήρια σε σένα. Που συντονίζει όλη αυτή την παρέα με το χιούμορ σου, με τις ιδέες σου. Να είσαι καλά, θέλω. Αν μην κάνω, θα πούμε γιατί παίρνουμε και πρώτη πάμε, φορά. Άστα, τώρα, παρακάτω, πάμε, άστα. Το λιβάνισμα δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στην παρέα του Ζουμού σου. Όπου και διαφωνίες έχουμε και διαφορετικοί είμαστε πολλές φορές. Αλλά πάνω απ' όλα επομένως, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό. Από τα 100 που λες, ας πούμε τα 99,99 τα ασφαζόμαστε. Υπάρχει και ένα 0,001. Και παραπάνω να είναι. Τι να κάνουμε. Και παραπάνω να είναι. Δεν μπορώ σήμερα να μην πω αυτά που είπα. Δεν μπορώ δηλαδή. Όχι, καλά έκανες. Πολύ έκανε. Καλά έκανες. Πολύ δεν γίνεται, καλά έκανες. Γνωρίζοντας ότι συγκεκριμένα θέματα είναι πολύ λεπτά για να χαρακτηριστικό κάπως. Να χαρακτηριστώ κάπως. Δεν είμαι ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε ακροδεξιός. Ούτε ανέλ, ούτε λαός, ούτε τίποτα. Αγαπάω την πατρίδα μου. Χθες βουρκώσαμε όλοι. Χθες όσοι ήμασταν και είδαμε αυτό το παλικάρι να κάνει ελιγμούς και να φεύγει κατακόρυφα με τη μύτη από το F-16 στο έδαφος, μας κόπηκε η ανάσαξη. Τι είπα, ρε Λεβέντη, να σε χαίρεται η μάνα σου, να σε χαίρεται η γυναίκα σου, να σε χαίρονται αυτοί που αγαπάνε για 1100 και 1200 ευρώ. Δεν γίνεται να μην το πω. Μήπως χαρακτηρίζει το κάπως. Ή για το παλικάρι που έβαλε τη σημαία στο νεκροταφείο, ξέροντας τι μπορεί να ακολουθήσει. Δεν γίνεται να το κάνω, βαβά, αδερφέ. Έτσι, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Με αυτό που νιώσε εσύ, νιώσαμε όλοι. Ακριβώς. Πιστεύω ότι δεν είναι κανένας που να μην ένιωσε έτσι. Ακριβώς. Απλά έρχεται σε μια εποχή που σκάνε οι μίζες η μία μετά την άλλη. Άνθρωποι που σκάσανε, κάνανε εκατομμύρια βίλες στη Μύκονο, στα νησιά, στο Κολονάκι, στο εξωτερικό. Λεφτά, εκατομμύρια με τους εξοπλισμούς και βλέπεις αυτόν που ανεβαίνει στο F-16 και λες θα γυρίσει. Το πρωί που φεύγει από το σπίτι. Όπως γυρίσανε στην Κάσα πολλά παλικάρια που τα χαιρέτησαν και μεγαλώνουν ορφανά παιδάκια τώρα, έτσι. Ξεκάθαρα είναι αυτό. Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι μύθος. Ναι. Όχι βέβαια, αυτά είναι τα λέει και ιστορία, δεν είναι τώρα. Απλά πράγματα. Για πες Ριάκωβε.
Τι θες να μου πεις? Τι να πω, εγώ με παθούς, είπα και εγώ να μπούμε στην παρέα σας. Έτσι. Καλώς όρισες. Πάω και είμαι μόνο ένας, στον κόσμο άλλος κανένας. Έτσι. Αυτό μόνο έτσι φτάνει. Έτσι. Τα πες όλα, φίλε. Να είμαστε. Και στις καλές και στις άσχημες. Μαζί με αυτό που αγαπάμε και διδάξαμε στα παιδιά μας. Έτσι ακριβώς. Απλά έτσι πράγματα. Και εμείς έχουμε τέτοια, ας πούμε, τώρα τα παιδιά, παρόλο που είμαστε τέτοιοι, έχουμε 9 χρονών παιδί, μην νομίζεις. Το ίδιο κι εγώ, 9 είναι. 9, μπράβο, μπράβο. Σωστός, έτσι, 9. Έχω και άλλον άλλο που έρχεται από πίσω, είναι το, ο τρίχρονος, ο Ταλιμπάν. Το ξέρω, το ξέρω, τα ξέρω ο Ταλιμπάν. Αυτός που σκαρφαλώνει, βγαίνει από την κούνια του, πιάνεται από το λουρί με το οποίο κατεβάζουμε το πατζούρι και δραπετεύει κρεμόμενος από το λουρί. Δηλαδή μου φωνάζει η Γεωργία και μου λέει έλα να δεις. Δηλαδή δεν το, άμα μου το λέγανε δεν το πίστευα. Ανεβασμένος πάνω στην κεφαλή της κούνιας, κρατιέται από το λουρί και κατεβαίνει μαζί με τον πατζούρι. Και κατεβαίνει κάτω. Τι να πω. Τέλος. Τελειώνει τα λόγια. Ο δικός μου Βασίλη έκανε το πάρκο, το έκανε με πόδια. Το πάρκο που το βάζεις μέσα τέτοιο μικρός αυτός τώρα, είσαι περπατήσου, το κάνε με πόδια. Το τρύπησε και τα πόδια του από κάτω. Αυτό να καταλάβεις. Μπαμπά λέει ήρθα. Πού τα τον είδα, σαλίστηκα εγώ. Κοιτάξτε να συνειδητοποιήσω τι έγινε, ας πούμε. Ήρθε μαζί με το πάρκο. Το φόρεσε. Τα πόδια από κάτω, μπράβο. Το βλέπω κανένα βαρέλι που βλέπουμε εκεί. Το φόρεσε σαν βρακί, σαν μπάνα. Μπράβο, μπράβο, έτσι ακριβώς. Τσουκ, 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 τσουκ. Ξέρω, το άκουσα εγώ πώς χρούσα. Γιατί ξέρω, το πάρκο είναι μεγάλο. Δεν είναι. Πώς δεν το ξέρω. Να το κάνει κουμάτο και τα λοιπά. Το έφερε, βαρέλι. Βαρέλι. Έτσι, έτσι, έτσι. Να το χαίρεσαι, ωραία, φίλε. Να το χαίρεσαι. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ευχαριστώ και εσύ. Να είσαι ευχαριστώ καλά. Και φιλιά και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ελάτε στην παρέα μας. Αυτοί είμαστε. Έτσι σκεφτόμαστε. Απλά δεν κλείνουμε την πόρτα μας σε κανέναν. Όποια ομάδα και να υποστηρίζει, ξέρετε εμείς. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Το ανέκδοτο όμως ή το χαβαλέ, το τραγούδι δεν το λέμε μόνο για αυτόν που είναι ΠΑΟΚτσής. Το λέμε για τον οποιοδήποτε. Όποιος σέβεται αυτό που θέλει, επίσης η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Στον Αλβανό, στον Κούρδο, στον Αιγύπτιο, στον Ιταλό, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Όπως σε αιμοδοσίες μας. Έρχονται και δίνουν και λευκοί και Κινέζοι και Μαύροι και Αφρικανοί και οτιδήποτε. Και το αίμα το δίνουμε και στον Αλβανό φυσικά. Εννοείται. Λέω τα αυτονόητα, αλλά πρέπει να τα εξηγήσω. Στον οποιοδήποτε, στον Πακιστανό, στον οποιοδήποτε. Στον Σύριο, τον ταλαιπωρημένο. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε, αλλά που και που μια υπενθύμηση. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις Κωστή? Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο? Έχω να πάρω καιρό. Είμαι ο Πόντιος. Έλα ρε Πόντιε. Έλα τεμέτρων που δεν είμαι τεμέτρων, αλλά πολύ θα ήθελα. Ναι, και αυτά. Εσύ ατόσον είσαι με τεμετέρ, δεν θα ραμούν εμάς. Έτσι. Ειδικά όταν βάζεις ωραία τα πράγματα και τα φίλε, παιδιακά. Ποντιακά βάζω εδώ και 20 χρόνια χωρίς να είμαι Πόντιος. Και πριν γνωρίσω τη γυναίκα που είναι μισή Πόντια. Λοιπόν, έτσι. Έχω να πάρω καιρό. Σ' ακούω. Τελευταία δεν σ' ακούω και πάρα πολύ, ακούω μόνο μαγνητοσκοπημένες εκπομπές. Ναι, ναι. Θέλω να πω καταρχάς συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού, γιατί έχθες όταν το διάβασα δάκρυσα, να δει το παιδί μεγάλα κακάλα. Μεγάλα. Αυτό που έκανε δεν θα το κάνανε 10 εκατομμύρια που είμαστε, αύρουμε 5 ακόμα. Άστο φίλε, πήγε εκεί, αύρουμε. Το ξαναλέω, δεν ξέρουμε το τι έχει γίνει, ούτε είμαστε ιατροδικαστές. Αυτό που ξέρουμε είναι τι, πήγε και κάραβωσε τη σημαία εκεί που έπεσαν. Φίλε, ο τύπος ήταν πιο πατριώτης, yes. Πιο πατριώτης που λέμε πεθαίνει, yes. Το έκανε το παιδί. Ούτε εξετάζω τι ιδεολογία ούτε είχε, εγώ, που ανήκει, αυτά ούτε καν έψαξα. Μόνο αυτό που έκανε για μένα, θα Πόντιος φτάνει. Επειδή ξέρω τι θα πει παιδιά ξενιτιά και είμαι από έξω κι εγώ, ξέρω, αφήστε, είναι δύσκολο κομμάτι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, ζωή και να το θυμούνται και να το θυμόμαστε όλοι σαν ήρωα. Εγώ έτσι το άσχα τον έχω μέσα στο κεφάλι μου. Έτσι είναι και έτσι θα πρέπει από να είναι. Από εκεί πέρα, εχθές, ο γιος μου ήταν παραστάτης, στους αμπελόκηπους κάναμε πολύ ωραία. Αγόρι μου, αγόρι μου. Πόσο χρονών είναι, πόσο χρόνο? Και 11. 11. Φίλε, ένιωσα δέος. Οι τελευταίοι που ερχόντουσαν λέγανε το Μακεδονία ξακουστή. Μπράβο στα παλικάρια. Ήταν από έτσι, έτσι. Από το και στην παραλία. Ενώ πέρασε η μπάντα και σταμάτησαν, έφυγε ο ήχος με τα όργανα. Ο κόσμος συνέχισε να το λέει. Συνέχισε να το λέει ο κόσμος. Παιδιά, συνέχεια να το λέμε και εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Και το λέω πάντα. Χάσαμε τον πατριωτισμό μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς μικραίναμε σαν λαός, μικραίναμε σαν κόσμος.
κοιτάμε όλα τα άλλα, κοιτάμε πώς θα φάμε το διπλανό και δεν έχουμε αυτό το τσαγανό μέσα μας, αυτή τη δύναμη, τον πατριωτισμό. Κωσί, αυτό που μας κράτησε ζωντανούς, και... φίλε, αυτό που μας κράτησε ζωντανούς σε τόσους αιώνες μέσα. Αυτό που μας κράτησε τόσους αιώνες το χάνουμε από μόνοι μας, το πετάμε ίδιοι. Δεν μας έχει κανένας, εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, αυτό που είχαμε, τα αφήνουμε και φεύγει από μόνοι μας από τα χέρια μας. Δεν πρέπει ότι... να ξεχνάμε την ιστορία μας. Να πολεμάνε, δεν πρέπει να πέφτεις. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτό το κομμάτι για σήμερα το βράδυ, παιδιά. Πέντε. Εχθές ο Τσαδαράκος είπε προχθές, δεν είναι και η Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα έβαλε στη Ρεάλ 5. Εγώ θέλω να βάλω 7. Έγινε, αδερφέ μου. Για να καταλάβουν. Πόντι, και ένα 0 δεν θα κλάψω, να ξέρεις. Νίκη θέλω. Μισό 0, νίκη. Αλλά αυτό με ενδιαφέρει. Να τους ταπεινώσουμε. Μακάρι, μακάρι, όπως την άλλη φορά. Φιλιά, Πόντι, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ξαναλέω για τελευταία φορά, για να μην σας ζαλίζω το κεφάλι, ότι κληρώνουμε ένα τριήμερο στις Θερμές. FM γράφετε, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μια σακούλα κρέατα με τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα να γεμίσετε με υπέροχα νοστιμότατα κρεατικά από το κορυφαίο κρεοπωλείο της πόλης στον Εύωσμο, στη Μενελάου 29, Μιχάλης, να γεμίσετε το τραπέζι σας. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα, τι κάνεις, Κωστή? Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ μου. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ σε λέω για την κλήρωση να μην με βάλεις, να μην με υπολογίζεις, να ξέρεις. Αντώνη, εσύ είσαι? Έλα, ρε. Έλα, έλα, σ' ακούω στο βάθος, αγόρι μου, σ' ακούω στο βάθος. Έλα, έλα, ρε, μ' ακούς. Τώρα πιο καλά. Για πες. Για την κλήρωση εμένα λέω να μην με υπολογίζεις, να ξέρεις. Έγινε. Για πες. Τι να πω, ρε φίλε. Ευτυχώς που υπάρχει και άλλες ομάδες της πόλης και κόβουν βαθμούς, ρε φίλε. Βαθμούς Κελσίου ίσως. Ή μοιοπίας. Βαθμούς από το πρωτάθλημα, δύσκολο. Ιδιαίτερα το πρώτο γκολ που τρώνε, δηλαδή, εντάξει, έλεος. Εντάξει, έχει κάνει μια κούρσα 40 μέτρων να βάζει το γκολ. Έλα τώρα, εντάξει. Γελάνε και τα τσιμέντερα. Τι να πεις. Δεν μπορεί να πεις τίποτα. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν εκτεθεί. Παίξαν τον τέρμι της δεκαετίας, το χάσαμε τώρα τελείως. Και να πω, μην περιμένετε ούτε μισό πόντο και στο επόμενο που έρχεται με το Γαύρο, έτσι. Εγώ πάντως θα τηρήσω την υπόσχεσή μου. Και αν πάρει στα 4 μάτς έστω και έναν πόντο, θα μπω με τον ύμνο του Άρη, ξεκάθαρα. Δεν το θέμα αυτό. Το έχω τάξει ακροατή. Άμα τάξω σε ακροατή, δεν το παίρνω πίσω, αδερφέ, να ξέρεις. Αυτοί έχουν μετά Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Βρώμα η δουλειά. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα για μας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι νίκη έστω με μισό μηδέν. Δεν με ενδιαφέρει. Παίξω, δεν παίξω καλή μπάλα. Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται, ρε Αντώνη. Γύρισε, δεν με ενδιαφέρει. Στον κόλο του δεξιά αμυντικού. Δεν με ενδιαφέρει. Τι θέλετε, να παίξουμε καλή μπάλα απόψε και να μην κερδίσουμε? Σας ρωτάω πριν το μάτς. Όχι, όχι, όχι. Τι με ενδιαφέρει αυτό. Τρεις πόντους, αδερφέ. Τρεις. Θέλω να κάνω ακόμα ένα βήμα, να μείνω μόνος μου στην κορυφή και τα βήματα θα χρειαστούν να μείνουν 22 φίλοι. Έχει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Όλα τα άλλα είναι... Όλα τα άλλα είναι φιλολογίες. Δεν παίζω μπάλα. Έτσι. Και δεν κάνω μπάλα. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν ομάδα, αυτά. Πιστεύω μετά τη σφαλιάρα της Πέμπτης έχει θα μπει πολύ σοβαρή μέσα. Άσου αυτούς να λένε, γιατί όποιος λέει ξέρει τι παθαίνει στο τέλος. Σε μυαλό δεν βάζουν ρε. Όλοι μιλάνε, τρώνε τη φάπα και φεύγουν. Δηλαδή δεν πάει κανένα στα μουλοχτά, δηλαδή μπας και μας κάνει ζημία. Έτσι κόβει κιόλα δεν κοστίζει. Τι να πω. Εντάξει, η αλαζονία πληρώνεται, το έχω πει πολλές φορές. Την έχουμε πατήσει κι εμείς. Δεν είμαστε καν Μπαρσελόνα. Ποιος αυτός. Τι, άσο. Δική του βγάζει δεξιά και αριστερά ότι κάποιος ζήτησε μίζα για να... Ναι, 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 εντάξει, οκ. Την είδαμε την πορεία του. Άστο, δεν ασχολούμαστε. Απλά την παίρνουμε τη δήλωση και την πάμε στα αποδυτήρια πριν το μάτς. Να ξέρετε, αυτό λένε αυτοί για μας. Ο προηγούμενος ξάδερφός του ήταν, ρε. Πρώτος, από το σώμα της μάνας. Λίγο. Γεια σου, Αντώνη! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας. Έλα, Κωστάκη. Καλώς το παιδί! Καλημέρα. Καλώς την Πιερία. Ποια Πιερία, βρε. Χρήστος από τον Εύωσμο πρώην γείτονας. Γιατί, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Ερώτηση. Ο άλλος που μένει στην Χαλκιδική. Ναι, ναι. Δεν είσαι πιο κοντά στην Πιερία εσύ από αυτό που είναι στην Χαλκιδική? Εγώ. Πώς το θέτω. Προσπαθούμε να τον παλώσουμε τώρα. Έλα, Χριστάρα μου, έλα. Τόσο σε έστω και σε τι να σώσω, άστο, τι να. Σε πέρασε για άλλον, άστο. Τι να λέω. Βάλει με και εμένα στην κλήρωση, 7:31. 7:31. Έλα, Χρήστος, ακούω. Για πες. Δόξα και τιμή στο παλικάρι, χθες και εγώ το διάβασα και σοκαρίστηκα, μπορώ να πω, με αυτό που έγινε εκεί στην Αλβανία. Εντάξει, τα πολλά λόγια περιτεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ακούς? Ναι, ναι, τα είπαμε. Δεν θέλω να σε διακόψω γιατί περιμένει κόσμος. Πες τα. Ναι, μπράβο. Και για το βράδυ, όπως είπα και προηγούμενο, συμφωνώ και εγώ. Αν και θα ήθελα να δω μια καλή εμφάνιση μετά από αρκετό καιρό και μια τεσσάρα να τους ρίξουμε, αλλά έστω και με μισό μηδέν να κερδίσουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μακάρι να συνοδευτεί η νίκη και από ναι, μια ωραία εμφάνιση. Θα είναι αυτό. Αν με ρωτήσεις τώρα και πριν το ματς, τι θέλω. Δεν θέλω καλή εμφάνιση και χ, η ισοπαλία ή τα. Θέλω, δεν με ενδιαφέρει η εμφάνιση. Τρεις πόντους και ας παίξω μέτρια. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι. Και να είμαστε μόνοι πρώτοι το βράδυ. Αυτό. Φιλιά έτσι. Πολλά. Φιλιά. Και τώρα τα λέμε. Να είσαι καλά. Για τον Κουλούρη είπα. Μπράβο, χαίρομαι για το παιδί και για το Λάμπρο ο οποίος διαπρέπει. Πρέπει να τους βλέπουμε αυτούς. Παίχτες είναι δικοί μας. Απλά, ειδικά για τον Κουλούρη, έχω πει άλλο το βάρος του ατρομήτου της φανέλας, άλλο εδώ. Εδώ του δόθηκαν ευκαιρίες, δεν τις άρπαξε. Μακάρι να γυρίσει το παιδί δυνατός όπως θα γυρίσει το κορυφαίο αριστερό μπακ στην Ελλάδα ο Γιαννούλης, να γυρίσουν και να στελεχώσουν την ομάδα και να αντέξουν το βάρος φανέλας. Άλλες υποχρεώσεις στον Ατρόμητο. Αν ο Ατρόμητος χάσει ή είναι τρίτος ή τέταρτος, θα του πούνε μπράβο που είναι τρίτος. Εδώ είναι βαριά η φανέλα. Είναι άλλες οι απαιτήσεις. Λυγίζεις από την πίεση πολλές φορές. Τα πόδια βαραίνουν. Ξεκάθαρο είναι αυτό, παιδιά. Πρέπει, είναι τόσο βαριά. Πρέπει να έχεις αντοχές να μπορέσεις. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το καλημέρα. Παιδί. Γεια σου. Είμαι ο Ανδρέας από τον Bronx. Έλα, Ανδρέα μου. Καλώς τον, Ανδρέα. Τι κάνεις, καλά. Βρε αγόρι μου, τι ψυχοπλάκωμα είναι αυτό σήμερα. Θα τον πάρουμε τον Παναθηναϊκό. Εάν δεν πάρουμε αυτό το Παναθηναϊκό, τι ρεμάλια και ρεμάλια. Εάν δεν πάρεις αυτό το Παναθηναϊκό, να πάνε να κρυφτούν όλοι, να φύγουν. Ψυχοπλάκωμα, γιατί ψυχοπλάκωμα. Το ψυχοπλάκωμα που γιατί, το είδες. Προσοχή. Προσοχή σήμερα, προσοχή σήμερα, ρεμάλια αυτό. Πα, αυτό το κάνουμε, αυτό είναι παραδοσιακό, αυτό ναι, πάντα. Μα αγόρι μου, μα ακούω, αυτούς, άμα βγάλεις αυτή την ομάδα, άσε που είναι παιδάκια, δεν είναι παιδάκια, αυτή την ομάδα, άμα, τη βγα, άμα τους βγάλεις στο τριφύλι, ούτε στην Παόνα με επιβατών δεν θα πέτανε. Ακούς, ούτε να, στην αστραπή του Δεντροπόταμου, άμα τους βγάλεις στο τριφύλι. Αυτοί μπορούν να κυρίσουν έξι. Δεν θα τους πάρουμε. Θα έρθουν να κάνουν απλώς μια προπόνηση στην Τούμπα. Τελείωσε. Απλά δεν υποτιμούμε κανέναν. Δεν υποτιμούμε κανέναν. Διαφωνείς αυτό. Όχι. Γιατί άμα βγάλεις στο τριφύλι, άμα βγάλεις στο τριφύλι στη φανέλα, ούτε στην Παόνε θα παίζουν. Στην αστραπή του Δεντροπόταμου. Εντάξει. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει και δεν μας νοιάζουν αυτοί. Συμφωνείς αυτό. Όχι, δεν θα είμαστε. Θα λέμε, θα κερδίσουμε. Να παρακριθούν όλοι αν δεν πάρουν αυτό το Παναθηναϊκό. Εντάξει, Ανδρέα μου. Εντάξει. Έχει να πάθει ο Άρης. Ξέρεις τι έχει να πάθει ο Άρης. Ο Άρης θα πάθει αυτό που από το 1980 από δευτέρα κατηγορία ανέβηκε στην πρώτη και κέρδισε τρεις αγώνες και κυρίσκε τον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν επίσης δευτέρα εθνική. Αυτό θα πάθουν τα ρεμάλια. Αυτό θα πάθουν. Που χαίρονται να κερδίζουν τον ΠΑΟΚ. Έγινε. Έγινε Νέα Υόρκη. Ο Λίμπερο φτάνει μέχρι τη Νέα Υόρκη. Εδώ δίπλα είσαι. Σ' ακούω σαν να είσαι εδώ δίπλα, αδερφέ μου. Αγόρι μου. Γεια σου, Ανδρέα. Ζουμουσού. Παοκάρα, έτσι, έτσι. Απλώνεται η ομπρέλα μας μέχρι την άλλη άκρη. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές. Τα φιλιά μας στη Νέα Υόρκη, στο Bronx. Είναι σαν να είσαι εδώ δίπλα. Ομφάλιος Λόρος, με το Λίμπερο, με την πατρίδα, με την ομάδα, με το ναό, με τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Μήνο Κωνσταντινοπολιτών. Σας κρατάμε δίπλα μας, εδώ, μαζί, παρεούλα. Πάμε. Τα φιλιά μας στην κορυφαία ψαραγορά στην πόλη Αιγαίων. Στους κορυφαίους. Ψάρι φρεσκότατο. Ψάρι που σας το φτιάχνουν εκεί. Το παίρνετε στο σπίτι. Delivery, τα πάντα όλα. Αν είστε λάτρες ψαριού. Εκεί Αγίου Δημητρίου 70. Ξέρουμε ότι ακούνε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο νέο χορηγό. Πάμε, καλημέρα, ναι! Γεια σας. Έλα, Κώστα μου. Έλα, τα γόρι μου. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, γόρι μου. Από όλο πόντα αφιξωτικό τριάδι. Αφιξωτικό τριάδι. Λίπερο 107,4. Αγόρι μου, παλικάρι μου. 8 με 10 από αφιξωτικό. 8 με 10. Το ηρωικό τριάδι. Λοιπόν, έχω πολύ καλούς φίλους εκεί. Πολύ καλούς φίλους το τριάδι. Πολύ καλό. Θα είσαι εδώ και θέλω μια μέρα να με πας στο ναό μέσα να κάνουμε, να έχω δίπλα μου. Όταν θα κάνεις κανένα παιχνίδι ή αναμετάδοση. Θα το κάνουμε και αυτό. Θα το κάνουμε βεβαίως. Θα το κάνουμε. Είδες εγώ, θα το τίμησα, το έφερα, είδες. Τέτοιο. Εγώ το ετοιμάζω το. Είσαι συγκινητικός, είσαι συγκινητικός Φωτιάδη, ναι. Διότι κάθισες, ασχολήθηκες, έφτιαξαν ένα υπέροχο δικέφαλο, είσαι καλλιτέχνης, με ευαισθησίες, είσαι πολύ ωραίος τύπος. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Να ξέρεις.
Τέλος. Εκτός αυτό εδώ πέρα σου ετοιμάζει τον βάτραχό σου. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Από το Muppet Show. Το Muppet Show. Καταρχήν θέλω να σε πω, ήμουνα στη Λυπητήρια ΔΗ, γιατί εγώ είμαι εθνοφύλακας, να σου το πω αλλιώς. Και ήμουνα στη φρεγάτα επάνω εδώ στο λιμάνι που είχε. Τι Νίδρα. Ναι, και μεταξύ με έχει τραβήξει ένας φίλος, δηλαδή ένας άγνωστος, με τη σημαία που είμαι αγκαλιά. Αγόρι μου. Αυτό έχω να πω. Αγόρι μου. Δηλαδή ο άλλος, το βαλκάρι μας θύμισε τη σημαία. Μπράβο. Δεν ήθελα να την κατεβάσει. Αυτό. Μπράβο. Τα πες όλα. Σε φιλώ και σε χαιρετώ. Γεια σου Φωτιάδη μου. Και καλή νίκη για το βράδυ με τον Πάο, με τον Παθναϊκό. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή, μαέστρο. Όχι άλλες γραμμές, πρέπει να φύγουμε στην ώρα μας. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Τι κάνετε. Γεια σου Χάρη. Όλα good. Όλα good φίλε. Όλα good. Όλα good. Τζάμπα πήγε ο πρόεδρος της Λέστερ, έπεσε το ελικόπτερο και αυτός και η οικογένεια εκεί, η κόρη του. Έτσι, απίστευτα έτσι. Πράγματα. Απίστευτα πράγματα, έξω από το γήπεδο. Σηκώθηκε το ελικόπτερο. Απίστευτα πράγματα. Ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος, διότι είχε κάνει και πολλές φιλανθρωπίες. Μην ξεχνάμε, πρόεδρος στη μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών στα πρωταθλήματα. Τα προηγουμένα. Ένα από τα 500 την έδινε, δεν είναι... Τάξη. Τι να πω, τάξη, τι να πω. Τι να πω. Τάξη, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, ό,τι αναφορά για την ομαδάρα μας, το μόνο που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να κερδίσουμε. Εμένα φίλε, το μόνο μου αποσχολεί είναι να είμαι αυτός που θα παίρνει το τρίποντο. Α, αυτό ακριβώς. Μπορεί να είναι λίγο κάπως αυτό που λέω, αλλά δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει να γράφει το τρίποντο. Ακριβώς. Και να σηκώσω την κούπα για άλλη μια φορά. Να γράψει ταμπλούχος και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έτσι. Και το ποδόσφαιρο θα μου έρθει. Εννοείται ότι θέλουμε και καλό θέαμα. Εννοείται ότι θέλουμε και καλό θέαμα. Εννοείται. Όμως... Όχι φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως... το αποτέλεσμα. Αυτό πρωτίστως. Έπαιξα μπάλα κατά καιρούς. Είχα παίξει δεν μπάλα. Δεν ξέρω αν συμφωνούν τα παιδιά την παρέα. Εμένα με ενδιαφέρει πλέον το αποτέλεσμα. Βλέπεις τι συμβαίνει. Όλους θα μας. Κάνουν τα δύνατα δυνατά. Όλους. Με σκοπό να μας κόψουν 3, 5, 6 βαθμούς. Με ενδιαφέρει λοιπόν μόνο το αποτέλεσμα. Με ενδιαφέρει μόνο η νίκη. Και να γράφει το κοντέρ 3 βαθμούς ΠΑΟΚ. Τέλος. Αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Κάτι άλλο. Έγινε Χάρη μου. Βάλε με συσκληρώσεις 4.59. Έγινε. Φιλιά. Φιλιά. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να κάνω τις κληρώσεις. Μαέστρο μου. Έχω χριστοκιώσει κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρος είναι. Και σήμερα έχει διαπρέψει. Θέλγεις. Θέλγεις. Αυτό θέλω να πω πάνω από την 20 ώρα. Θέλγεις. Θοπεύει με τα χέρια του τα κουμπιά. Τις φέτες και βγάζει αυτόν τον υπέροχο ήχο στον αέρα. Θέλω να μου δώσεις δύο νούμερα. Το ένα για τα κρέατα από το 1 μέχρι το 70. Όχι, μέχρι το 83. Και ένα νούμερο για τις θερμές. Το 34 τα κρέατα, ναι, και το 41 οι θερμές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κορυφέ. Μπορεί να βάλεις κανένα χαλάκι πριν φύγουμε, κανένα σουξουμούξου, κανένα τραγουδάκι να φύγω όμορφα. Θέλω να το κάνω χαλί γιατί έχει καταπληκτικό στίχο. Αγαπώ! Ακούστε το στίχο, δώστε βάση! Δώστε! Είναι πολύ διδακτικό ο στίχο. Αυτό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η Super League. Θα το κάνω χαλί, μα την αλήθεια σας το λέω. Boom tam tam. Φιλέ, κλαίω. 52 απόδοση έδινε να βάλουμε αυτό. Το αφιερώνω στη Μαριλίζ, στην Ελένη, στην Αγάπη και στην Αναστασία που είναι απ' έξω και τρέχουν όλη μέρα για το σταθμό. Και ξέρω ότι τους αρέσει. Λοιπόν! Πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις. Καλημέρα σε όλους όσους έστελαν μήνυμα στην Ασπασία, στον Κωνσταντίνο. Γεια σου Χριστίνα μου, γεια σου Πετρόπουλε Νί, γεια σου Μιλωνά Γιώργο, γεια σου Τάταρη Γιώργο, γεια σου Άννα Χούχλια, γεια σου Κώστο Γλουγιάννη, γεια σου Γεωργία μου, να είσαι καλά, γεια σου Βερβερή Πάνο, γεια σου Ασημίνα, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου Ζέτα, γεια σου Ζέρβα Άντα, γεια σου Κουρτίδη Δημήτρη, καλημέρα από τη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής, ο Γιώργος. Τα φιλιά μας σε όλους. Γεια σου Δημήτρη Τσακυρίδη. Γεια σου Δημητριάδη Δημήτρη. Σε όλους, όλους. Λοιπόν, πάω να κάνω κληρώσεις. Λέω φίλε. Όλο νόημα. Άκου το νόημα λίγο. Κάντο στίχο. Κάντο. Βίωσε το. Βάλτο μες στο πετσί σου. Ζήσ' το φίλε. Μην είσαι αδιάφορος. Άκου. Και φλογερίτσα φίλε του Βοσκού. Σαν το ταμ-ταμ δεν έχει. Λοιπόν. Στη Χαλκιδική πηγαίνει. Στη Χαλκιδική λέω, επειδή γράφει Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Στις θερμές πηγαίνει ο Γιώργος Τίτος ή Τιτός, μάλλον Τίτος. 6-9-78-305. 6-9-78-305 πηγαίνει
στις θερμές. Άμα θέλεις προλαβαίνεις να το βγάλεις Μαριλίζ, να το βγάλουμε και αέρα, ακόμα καλύτερα. Τώρα πάμε για τα κρέατα. Ε! Τελειώνει σε 305. 6-9-78-305. Γιώργος Τίτος. Τα κρέατα. Άννα Χούχλια ή Άννα Χουχλιά. Βάλε με τις κληρώσεις. Ζουμουσού Παοκάρα. 6-9-46-057. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγει. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Είσαι ο Γιώργος Τίτος, δεν νομίζω. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι. Κερδίσατε το τριήμερο στις θερμές. Πλάκα κάνεις. Πλάκα, είναι το καλύτερό μου. Είμαι πλακατζής είμαι και, και σοβατεπί κάνω και γυψοσανίδες. Θα το πω στο σύζυγο. Κάθε μέρα στέλνει εκείνος μία φορά έστειλα εγώ και κερδίσαμε. Όχι ρε σύζυγε μαυρόγατα. Να ρε γυναίκα καθάρισε ρε την πουγάδα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα τυχεροί. Θα έρθείτε από εδώ εσείς ή ο σύζυγος να πάρετε το βάουτσερ για να πάτε να περάσετε υπέροχα, να αφήσετε πίσω σας έγνοιες, άγχη, να περάσετε όμορφα ένα υπέροχο τρίμερο. Το χρειαζόμαστε, να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Αυτά είναι. Κατάλαβες, κάθε μέρα στέλνει ο σύζυγος, σήμερα έστειλε εγώ λέει και κέρδισα. Λοιπόν, αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, μην ξεχνάτε πάω κότο. 2-11-93-55. Αυτοί θα σας ασφαλίσουν το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα όπως πρέπει. Συνεργασία του ΠΑΟΚ επίσημος. Μπείτε και στο paokoto.gr και ενημερωθείτε. Και φυσικά λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάνκιο. Γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Υπέροχα εδέσματα, τρέχουν τα σαλάκια σας. Καταπληκτικά πράγματα. Να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει απέναντι το μασούτι στα Λευθέρια. 705-750 τη Βεριά. Σούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Νίκη και μόνο νίκη. Ειδικά με αυτούς απόψε, όλοι στο ναό, να προχωρήσουμε αυτό που ξεκινήσαμε και θα το φέρουμε και φέτος εις πέρας. Φιλιά πολλά, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Bye, bye!